Εσύ. Όχι εσύ. Εσύ. Ναι, εσύ. Έχεις οτέ double play. Σταμάτα τότε να πίνεις 20 εσπρέσο για λίγο Wi-Fi έξω από το σπίτι και άκουσέ με. Η μέρα που περίμενες έφτασε. Ενεργοποίησε λοιπόν το OTE My Wi-Fi και κάνε το router σου Wi-Fi spot για να σερφάρεις απεριόριστα σε χιλιάδες σημεία στην Ελλάδα και σε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο εντελώς δωρεάν. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα στο otemywifi.gr. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Έλα ναι, ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, ε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Ροκάρι και φέρνει αποκλειστικά τη δισκογραφία των Rolling Stones. Τα αυθεντικά άλμπουμ που έγραψαν ιστορία. Αυτή την Κυριακή, Some Girls 1978. Μαζί, Δημήτρης Μητροπάνος, κρυφά. Άλλο ένα υπέροχο CD με ανέκδοτες ηχογραφήσεις. Και Real Taste. Φτιάχνουμε τα πιο ψαγμένα κεφτεδάκια, δοκιμάζουμε συνταγές με τα 21 ελληνικά τυριά pop και μαθαίνουμε να μαγειρεύουμε με σουσάμι και ταχίνι. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Μάρθα! Έλα, Γησίλε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε! Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Αυτό το Σάββατο με την Αγορά, Χάρης Αλεξίου. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, η συλλεκτική έκδοση με τις ζωντανές ηχογραφήσεις της μεγάλης ερμηνεύτριας που έγραψαν ιστορία. Το Σάββατο, η κασετίνα και με τα δύο CD. Μαζί. Ντένις Ρούσος. Άλλο ένα CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Καίγεσαι να μάθεις το καιρό? Στο 11888 σου λέμε αμέσως. Αν τα κρυώνεις ή τα ζεσταίνεσαι, πού ακριβώς τα χιλιακάδα, αλλά κι αν ρίξει καρέκλες μέσα στη βδομάδα. 11888.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα βράδυ και είμαστε μαζί στον Ενικό για να κουβεντιάσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Καλώς ορίσατε, κύριε πρόεδρε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε. Θα ξεκινήσω με την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω με τη διαπραγμάτευση. Σωστό. Και θα ξεκινήσω με μια εικόνα που έρχεται από το ίντερνετ. Έρχεται από τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι ξέρετε ότι με χιούμορ πολλές φορές σχολιάζουν τα πράγματα. Η φωτογραφία από τη μία μεριά του κυρίου Βαρουφάκη με τον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Ντάισελμπλουμ, την δύσκολη ώρα μιας χειραψίας που φαίνεται ότι δεν είχε μεγάλη θέρμη, και δίπλα τρεις φωτογραφίες. Μία του Γιάννη Στουρνάρα να δέχεται φιλικό χαστούκάκι από τον κύριο Γιούγκερ, μία του πρώην πρωθυπουργού του κυρίου Σαμαρά σε θερμό εναγκαλισμό με τον σημερινό επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και μία δική σας την ώρα που αστειευόμενος ο κύριος Γιούγκερ πάει να σας χτυπήσει με το φάκελό του στο κεφάλι. Και είστε και οι δύο γελαστοί. Γιατί αναγκαστικά αστειευόμενος? Μπορεί και να το εννοούσε. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θα μας το πείτε εσείς. Αλλά πάντως το σχόλιο ήταν ότι δείτε πώς είναι η πραγματική διαπραγμάτευση και δίπλα δείτε πώς είναι όταν δεν διαπραγματεύεσαι. Λοιπόν, και θέλω να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο σας. Ωραία είναι η ερώτηση και η εικονογράφηση της ερώτησης είναι πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς, έχουμε μια νέα κυβέρνηση, την οποία την εξέλεξε ο ελληνικός λαός, σύμφωνα με το Σύνταγμα, και έχουμε υποχρέωση να τη στηρίξουμε, ιδίως στην διεθνή δραστηριότητά της. Ακούω πολύ συχνά, άκουγα και χθες τον κύριο Δραγασάκη να μιλάει για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση εκφράζει τις θέσεις της χώρας, της πατρίδας, μας εκφράζει όλους, ιδίως στις διεθνείς επαφές. Προς τα έξω πρέπει να είμαστε ενωμένοι, πάντα το έλεγα, πάντα το πίστευα, το πιστεύω. Για μένα είναι αυτό όρος υπαρξιακός. Άρα λοιπόν εύχομαι να τα πάει καλά και σε οποιαδήποτε διεθνή επαφή, διαπραγμάτευση, συζήτηση πρέπει να μας έχει όλους μαζί της. Σας διακόπτω για ένα δευτερόλεπτο για να πω ότι αυτή φαίνεται ότι δεν είναι η θέση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εντάξει, εγώ σας λέω την άποψη τη δική και μας. Και το λέω γιατί ακούσαμε περίεργες φωνές το τελευταίο εμείς διάστημα. Εμείς, ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε κρατήσει μια πολύ καθαρή στάση. Προεκλογικά είπαμε ούτε εκφοβισμός, ούτε εφησυχασμός και εύκολα λόγια. Και μετεκλογικά σεβόμαστε τη δημοκρατία, τη λαϊκή βούληση, τη δεοντολογία. Παρέδωσα το Υπουργείο Εξωτερικών μεταφανών και λαμπάδων, μεταβαΐων και κλάδων. Αυτό είναι καρφί. Μάλλον. Αυτό είναι καρφί. Όχι, για την μη παράδοση είναι του μεγάλου Μαξίμου. Είναι η πραγματικότητα και επίσης, εκεί κάποια παρεξήγηση ακούω ότι έγινε, εν πάση πτώση, και εμείς θα κρατήσουμε τη στάση που θέλαμε να κρατάνε ως αντιπολίτευση τα άλλα κόμματα όταν ήμασταν κυβέρνηση. Δεν έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτό που ζητούσαμε, αυτό θα κάνουμε. Είχα πει προεκλογικά, όταν δεν δίνει συνένεση, θα δυσκολευτείς να τη βρεις. Αλλά εμείς δεν είμαστε μίζεροι. Εμείς δεν πήραμε συνένεση, αλλά όπου χρειάζεται θα δώσουμε συνένεση. Κύριε Πρόεδρε, θεωρείτε ότι σας αδικεί το σχόλιο ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν διαπραγματεύτηκαν? Θα σας πω γιατί διαπραγματεύτηκαν. Ας ξεκινήσω με τις εικόνες. Λοιπόν, ο κύριος Γιούγκερ είναι ένας μεσογειακός Βόρειος. Είναι ένας Λουξεμβούργιος, ο οποίος θα μπορούσε άντα να είναι Ιταλός, Ισπανός, ακόμη και Έλληνας ως νοοτροπία. Είναι πληθωρικός. Είναι εκφραστικός, επαφικός, όπως λένε, αν και η λέξη δεν είναι ακριβής. Και ήταν πρόεδρος του Eurogroup. Ως πρόεδρος του Eurogroup μας βοήθησε, διότι προσπαθούσε να κρατήσει μία συνενετική, συμβαστική στάση και να ανακόψει πάρα πολλές επιθέσεις εναντίον της Ελλάδας, παρότι το Λουξεμβούργο ως χώρα ανήκει πάντα στον μικρό κύκλο των χωρών που είναι δημοσιονομικά, ας το πούμε έτσι, ενάρετες, έχουν τα δημοσιονομικά τους τακτοποιημένα και είναι στον σκληρό πυρήνα της πολιτικής που καθοδηγεί η Γερμανία. Εν τούτης προσωπικά ο κύριος Γιούγκερ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να διευκολύνει, να βοηθήσει, έχει μια ευρωπαϊκή συνείδηση και έναν φιλελληνισμό. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ εκδηλωτικός. Περιμένετε αύριο τη συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, γιατί μπορείτε να τον δείτε, να τον αγκαλιάζει, να τον φυλάει, μπορεί το φιλί να είναι ακόμη πιο θερμό. Οπότε να έχετε εμπλουτίσει
τη συλλογή εικόνων που λέτε. Αλλά ο κύριος Γιούγκερ επίσης έχει περάσει δύσκολα, τουλάχιστον την περίοδο που ήμουν εγώ υπουργός οικονομικών. Διότι η διαπραγμάτευση ήταν σκληρή. Και ακριβώς επειδή ήταν σκληρή, αυτό τον ανάγκαζε να το εκδηλώσει πολλές φορές, λέγοντας: παιδιά, με έχετε φέρει σε πολύ δύσκολη θέση, με έχετε κουράσει, ασχολούμαι πάρα πολύ με εσάς. Και αυτό το έλεγε πάντα με έναν ευγενικό και υπενιχτικό τρόπο, αλλά το έλεγε. Τώρα, στην ουσία της ερώτησής σας. Πριν πάτε εκεί, ναι, θα σας αναφέρω μία δήλωση, που είναι δήλωση των τελευταίων 48 ώρων. Είναι από τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη, σύμβουλο του κυρίου Σαμαρά και υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες εκλογές. Λέει, αν υποχωρήσουν οι Γερμανοί στον ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Καλά, αυτό είναι το θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τέτοιες δηλώσεις δημιουργούν την αίσθηση ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν διαπραγματεύτηκαν. Καλά, αυτά τα πιστεύουν μεταξύ τους ίσως κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε ποια είναι η πραγματικότητα και η βιωμένη αλήθεια. Γιατί πρέπει να έχει κανείς βιώματα γύρω από τα θέματα αυτά. Η διαπραγμάτευση ήταν πάντα πάρα πολύ σκληρή. Μέχρι τα άκρα. Τώρα, είναι διαφορετικό, κύριε Χατζηνικολάου, να διαπραγματεύεσαι με τη χώρα κρεμασμένη στον κρεμό το 2010, το 2011, ακόμη και το 2012-2013, και διαφορετικό να διαπραγματεύεσαι τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2015. Γιατί η χώρα εμφανίζει τώρα μία δημοσιονομική και γενικότερα μία οικονομική κατάσταση, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με την κατάσταση του 10, του 11, του 12. Διότι τώρα μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει πρωτογενή πλεονάσματα, είναι πάρα πολύ κοντά στο να ισοσκελίσει δημοσιονομικά τον προϋπολογισμό της, δηλαδή συμπεριλαμβανομένης και της εξυπηρέτησης του χρέους. Έχει επανέλθει μετά από 7 χρόνια ύφεσης. Η ύφεση ξεκίνησε το 2008, όχι το 10. 8 και δεν το ξέραμε, δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Μετά λοιπόν από 7 χρόνια ύφεσης έχει θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Οι τράπεζες ήταν κούφιες, τώρα οι τράπεζες είναι ανακεφαλαιοποιημένες και ισχυρές. Και επίσης έχει ένα ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ένα ισοζύγιο εμπορικών και άλλων συναλλαγών, το οποίο είναι επίσης ισοσκελισμένο, δηλαδή έχει κερδίσει πολύ σοβαρές θέσεις στην ανταγωνιστικότητά της, βαθμούς ανταγωνιστικότητος. Άρα από κάθε άποψη τα πράγματα είναι τώρα διαφορετικά. Και να σας πω και κάτι, αν εμείς δεν είχαμε την διάθεση να διαπραγματευτούμε, θα είχαμε κλείσει και την αξιολόγηση αυτή. Θα την είχαμε κλείσει όπως, χωρίς κόκκινες γραμμές. Το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση δεν έκλεισε και εμείς, ιδίως εμείς στο ΠΑΣΟΚ, θέσαμε κόκκινες γραμμές, σημαίνει ακριβώς ότι δεν υποχωρούμε. Ναι, βέβαια, ξέρετε ότι στο σημείο αυτό λέγεται ότι αυτό συνέβη για εκλογικούς λόγους. Ότι δηλαδή. Όχι, να σας δώσω την πλήρη εικόνα. Ή μάλλον να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πρέπει, έχουμε 4 στη σημερινή εκπομπή. Αμέσως μετά θα σας ρωτήσω τι συνέβη. Και αντί να κλείσετε την αξιολόγηση και την νέα συμφωνία, φτάσαμε χριστουγεννιάτικα. Πώς συνδέεται αυτό με την πολιτική κατάσταση και με την διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ναι. Η διασταύρωση της διαπραγμάτευσης με την συνταγματική διαδικασία εκλογής Προέδρου που οδηγούσε πιθανότατα σε διάλυση της Βουλής, κύριε Πρόεδρε, μας δημιούργησε τεράστιες δυσκολίες. Έχει διαδοθεί έντονα η άποψη ότι κατέβηκαν τα μολύβια μετά τις ευρωεκλογές. Αλλά θα μου απαντήσετε. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι. Καίγεσαι να μάθεις το καιρό! Στο 11888 σου λέμε αμέσως. Αν τα κρυώνεις ή τα ζεσταίνεσαι, πού ακριβώς τα χιλιακάδα, αλλά κι αν ρίξει καρέκλες μέσα στη βδομάδα. 11888. This is a new morning where the ocean meets the sky. Μάρθα! Έλα, Γησίλα, Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε! Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκο είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Αυτό το Σάββατο με την αγορά. Χάρης Αλεξίου.
Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, η συλλεκτική έκδοση με τις ζωντανές ηχογραφήσεις της μεγάλης ερμηνεύτριας που έγραψαν ιστορία. Το Σάββατο, η κασετίνα και με τα δύο CD. Μαζί. Ντένις Ρούσος. Άλλο ένα CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας Ιστορικό Αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Καίγεσαι να μάθεις το καιρό! Στο 11888 σου λέμε αμέσως. Αν τα κρυώνεις ή τα ζεσταίνεσαι, πού ακριβώς τα χιλιακάδα, αλλά κι αν ρίξει καρέκλες μέσα στη βδομάδα. 11888. Η Real News ροκάρει και φέρνει αποκλειστικά τη δισκογραφία των Rolling Stones. Τα αυθεντικά άλμπουμ που έγραψαν ιστορία. Αυτή την Κυριακή, Some Girls 1978. Μαζί, Δημήτρης Μητροπάνος, Κρυφά. Άλλο ένα υπέροχο CD με ανέκδοτες ηχογραφήσεις. Και Real Taste. Φτιάχνουμε τα πιο ψαγμένα κεφτεδάκια, δοκιμάζουμε συνταγές με τα 21 ελληνικά τυριά pop και μαθαίνουμε να μαγειρεύουμε με σουσάμι και ταχίνι. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλαε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Το χρυσό μπουρέλι. Αυτό το Σάββατο με την Αγορά. Χάρης Αλεξίου. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, η συλλεκτική έκδοση με τις ζωντανές ηχογραφήσεις της μεγάλης ερμηνεύτριας που έγραψαν ιστορία. Το Σάββατο, η κασετίνα και με τα δύο CD. Μαζί. Ντένις Ρούσος. Άλλο ένα CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Εσύ. Όχι εσύ. Εσύ. Ναι, εσύ. Έχεις ο T-Double Play. Σταμάτα τότε να πίνεις 20 εσπρέσο για λίγο Wi-Fi έξω από το σπίτι και άκουσέ με. Η μέρα που περίμενες έφτασε. Ενεργοποίησε λοιπόν το T-My Wi-Fi και κάνε το router σου Wi-Fi spot για να σερφάρεις απεριόριστα σε χιλιάδες σημεία στην Ελλάδα και σε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο εντελώς δωρεάν. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα στο T-MyWiFi.gr. Ο T. Μαζί είμαστε ένα.
Επιστρέφουμε και μπαίνουμε στο πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, μέρος της συζήτησής μας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Θέλω να σας πω, κύριε πρόεδρε, ότι πολλοί θεωρούν ότι εσείς εισηγηθήκατε την επίσπευση της προεδρικής εκλογής και εσείς εισηγηθήκατε, να το πω έτσι, τη λύση των πρόωρων εκλογών αν δεν συγκεντρωθεί η προεδρική πλειοψηφία και μάλιστα ορισμένοι σας αποδίδουν και πολιτική σκοπιμότητα. Λένε δηλαδή, βιαζόταν ο Βενιζέλος γιατί άκουγε ότι ετοιμάζει κόμμα ο Παπανδρέου. Να σας εξηγήσω το. Όπως θυμάστε, εμείς το Σεπτέμβριο, για την ακρίβεια, όταν γύρισα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και είδα ότι υπήρχε μια κατάσταση αβεβαιότητας στη χώρα, αποφασίσαμε δύο πράγματα. Πρώτον, να ζητήσουμε ψήφο εμπιστοσύνης για να σταθεροποιηθεί η πολιτική κατάσταση και για να μιλήσουμε πολιτικά επί της ουσίας στη Βουλή. Δεύτερο, είπαμε ότι η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας θα ξεκινήσει στις συνταγματικές προθεσμίες τέλος Ιανουαρίου. Όταν όμως είδαμε να προχωράει η διαπραγμάτευση, να διαμορφώνεται ένα μέτωπο κατά της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας, να τίθενται ζητήματα ηθικού χαρακτήρα, ότι όποιος ψηφίσει Πρόεδρο Δημοκρατίας είναι εξονημένος ή ύποπτος, έγινε αντιληπτό ότι δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια στην διαμόρφωση συνενέσεων, ότι ούτως ή άλλως αποδυναμωνόμαστε ως χώρα στην διαπραγμάτευση, διότι η αντιπολίτευση έλεγε ότι η κυβέρνηση δεν δεσμεύει τη χώρα, δεν έχει ισχυρή υπογραφή. Η αντιπολίτευση έλεγε τότε ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσει αυτά τα οποία θα έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση, διασπούσε την αρχή της συνέχειας του κράτους. Αυτό έκανε τους συνομιλητές μας να ανεβάζουν τεχνητά τον πήχη της διαπραγμάτευσης, να μας ζητάνε παραπάνω πράγματα από αυτά που ήταν λογικό και δίκαιο να ζητήσουν. Άρα είχαμε μία βλάβη του εθνικού συμφέροντος εάν συνεχίζαμε υπ' αυτές τις συνθήκες. Έπρεπε να αποσαφηνίσουμε το σκηνικό. Μικρή είπαμε διακοπή. Λοιπόν, είπαμε, αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι. Ξεκινάμε την διαδικασία εκλογής 19 Δεκεμβρίου αντί να την ξεκινήσουμε, ας πούμε, 19 Ιανουαρίου. Γιατί αν πρόκειται να διαλυθεί η Βουλή, είναι προτιμότερο να διαλυθεί 30 Δεκεμβρίου παρά να διαλυθεί 30 Ιανουαρίου. Γιατί με δεδομένη τη δίμηνη παράταση του μνημονίου, έπρεπε να έχουμε ένα στοιχειώδη χρόνο για τις συνεννοήσεις. Αν τρώγαμε και τον Ιανουάριο σε μια αδιέξοδη διαδικασία, εμείς να μην μπορούμε να κάνουμε διαπραγμάτευση επειδή είμαστε πολιτικά και εθνικά αποδυναμωμένοι. Και ταυτόχρονα η αντιπολίτευση να μην έχει τον χρόνο, εάν κερδίσει τις εκλογές, να κάνει την διαπραγμάτευση, το λογικό και υπεύθυνο ήταν να κερδίσουμε ένα μήνα. Ναι, αλλά είχε προηγηθεί, κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό ήθελα να σας διακόψω, η εμφάνιση Σαμαρά στο Βερολίνο, όπου παρουσία της Άγγελας Μέρκελ έθεσε το θέμα της απομάκρυνσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από την Τρόικα, και έθεσε ουσιαστικά προώρα το αίτημα της εξόδου από το μνημόνιο. Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να πω, να σας πω το εξής. Εδώ η εικόνα, να σας δώσω και την πλήρη λόγους, εικόνα όπως την έχω εγώ. Ιστορικούς. Ένα λεπτό θα κάνω. Ναι, παρακαλώ. Τελειώνουν οι ευρωεκλογές. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία δεύτερη και η αίσθηση που δημιουργείται αυτόματα είναι ότι κατεβαίνουν τα μολύβια των υπουργών, δεν προχωράνε τα συμφωνημένα με την Τρόικα, με αποτέλεσμα η αξιολόγηση να γίνει ντέρμπι, ενώ θα έπρεπε να προχωρήσει με άνεση. Να σας πω το εξής. Και με αποτέλεσμα επίσης να πάει πίσω και η όποια διεκδίκησή μας για ελάφρυνση του χρέους. Ακούστε με. Και εκεί εμφανίζεται ο Σαμαράς. Θέτει θέμα μνημονίου, εξόδου του Δουνουτού και αμέσως μετά έχουμε προεδρική εκλογή. Δηλαδή, μοιάζει σαν μεθόδευση για να φύγει η καυτή πατάτα από τα χέρια σας και να πάει στα χέρια του κυρίου Τσίπρα. Ακούστε την ιστορία. Στις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία έχασε πράγματι, ήρθε δεύτερη. Κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν είχαμε βουλευτικές εκλογές, θα έπαιρνε τον πόνους των 50 εδρών. Το ΠΑΣΟΚ με το 8% που πήρε στις ευρωεκλογές ως ελιά, στήριξε την κυβέρνηση. Την διαπραγμάτευση, τη λειτουργία όλου του μηχανισμού. Και αλήθεια είναι ότι η εθνική στρατηγική είναι δική μας. Στη δική μας στρατηγική προσχώρησε με καθυστέρηση η Νέα Δημοκρατία, η οποία μέχρι τον Νοέμβριο του 2011 ήταν αντιμνημονιακή. Στις πλατείες με τους αγανακτισμένους, μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μαζί με άλλα σχήματα.
εκ δεξιών και εξ αριστερών σχήματα. Άρα λοιπόν εμείς είπαμε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε μία στρατηγική η οποία είναι δεδομένη από το χρονοδιάγραμμα το θεσμικό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν έθετε πρόωρα ή πρόχειρα το ζήτημα της εξόδου από το μνημόνιο. Το μνημόνιο έλυγε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Η παράταση τώρα κατά 2 μήνες του μνημονίου είναι τεχνική, υπό την έννοια ότι το δάνειο έχει λήξει. Δεν υπάρχουν άλλες δόσεις του φτηνού καλού ευρωπαϊκού δανείου. Αν η αξιολόγηση είχε ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο. Μισό λεπτό. Αν είχε ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο η αξιολόγηση, όπως προβλεπόταν. Ακούστε με τη σειρά τι θα είχε γίνει. Ακούστε με τη σειρά τα πράγματα. Το μνημόνιο καταρχάς έλυγε και έχει λήξει ουσιαστικά. Διότι τώρα είμαστε σε μια τεχνική παράταση προκειμένου να διευκολυνθούμε να ολοκληρωθεί η καθυστερημένη αξιολόγηση, να πάρουμε καθυστερημένες δόσεις και να πάμε στη νέα φάση της προληπτικής πιστωτικής γραμμής. Άρα δεν υπήρχε ζήτημα επιτάχυνσης. Ήτανε αναγκαστικό το χρονοδιάγραμμα. Εγώ δεν ήμουνα το Σεπτέμβριο με την κυρία Μέρκελ. Ήμουνα στη Νέα Υόρκη. Και στη Νέα Υόρκη έδωσα μια συνέντευξη, κάθε χρόνο το έκανα αυτό, στο Reuters, όπου είπα ότι εμείς φεύγουμε από το μνημόνιο ούτως ή άλλως, το ευρωπαϊκό, και αυτό που ζητάμε με το δούνου του είναι, αφού θα πάμε σε προληπτική γραμμή με την Ευρώπη και το πρόγραμμα του δούνου του που απομένει να μας δώσει περίπου 8 δισεκατομμύρια τα επόμενα 2 χρόνια, να το μετατρέψουμε και αυτό σε προληπτικό, υπό την έννοια ότι εάν μπορούμε να πάρουμε από την αγορά λεφτά με μικρότερο επιτόκιο από ό,τι δίνει το δούνου του, να πάρουμε από την αγορά. Αλλά να έχουμε ως καβάντζα το δούνου του. Αυτό θα ήταν μια εξαιρετικά μεγάλη διευκόλυνση. Θα μας υποστήριζε να πάμε στις αγορές, να πάρουμε πολύ καλά επιτόκια και να εξοφλήσουμε και το δούνου του. Δεν είπαμε ποτέ, και πάντως σίγουρα εγώ δεν είπα ποτέ, τίποτα που να μην είναι τεκμηριωμένο, συγκεκριμένο και μετρημένο. Αυτά είπαμε. Τώρα, υπήρχαν μέτρα που δεν μπορούσαμε να εφαρμόσουμε, που τα ζητούσε η άλλη πλευρά, η εταίρη μας, η Τρόικα. Που δεν μπορούσατε να τα περάσετε από τη Βουλή. Βεβαίως. Διότι ήταν μέτρα τα οποία δεν εξυπηρετούσαν καμία σκοπιμότητα. Ήταν μέτρα άλλης φάσεως, για προηγούμενες φάσεις της κρίσης. Και γιατί οι βουλευτές έχουν και αυτοί αντοχές, διότι εκφράζουν τις αντοχές της κοινωνίας. Είπαμε λοιπόν εμείς, μπορούμε να πάρουμε μέτρα μείωσης μισθών και συντάξεων? Σε καμία περίπτωση. Αυτά συνέβησαν αναγκαστικά το 2011, το 2012, δεν μπορούν να συμβούν το 2014 ή το 2015. Μπορούμε εμείς να αποδεχτούμε πρόχειρες επεμβάσεις στο ασφαλιστικό χωρίς να δούμε να εφαρμόζεται η μεταρρύθμιση και χωρίς μελέτες ολοκληρωμένες, αναλογιστικές? Όχι. Μπορούμε να δεχθούμε νέες απολύσεις στη δημόσια διοίκηση οι οποίες δημιουργούν κλίμα τρόμου? Όχι. Θέλουμε αξιολόγηση, αξιοκρατία, αλλά όχι φόβο. Μπορούμε να δεχθούμε ομαδικές απολύσεις ελεύθερες όταν δεν υπάρχει ζήτημα ομαδικών απολύσεων στην Ελλάδα? Όχι. Μπορούμε να δεχτούμε άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς? Όχι. Ερώτηση. Αυτά λοιπόν. Αν δεν υπήρχε η προεδρική εκλογή και ο κίνδυνος των πρόωρων εκλογών, δεν επρόκειτο να θα τα δεχόσασταν? Όχι, βέβαια. Όχι βέβαια, να σας πω κάτι. Δεν έχει νόημα να συζητάει κανείς τέτοια πράγματα εν έτη 2014-2015. Γιατί όμως η αξιολόγηση δεν ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο? Ακούστε. Και φτάσαμε στο Δεκέμβριο. Η αξιολόγηση δεν ολοκληρώθηκε ούτε. Κατέβηκαν τα μολύβια των υπουργών λόγω του πολιτικού κόστους των ευρωεκλογών? Απλώς, ή όχι? Κύριε Χατζηνικολάου, ας είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι και μεταξύ μας και με την κοινή γνώμη. Αυτή στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις ευρωεκλογές. Άλλαξε το πολιτικό σκηνικό. Δεν είναι χαζοί οι άλλοι. Ξέρουν ότι αλλάζει η ροπή της κοινωνίας. Βλέπαν ότι μεταβάλλεται το πολιτικό σκηνικό. Το να μεταβληθεί το πολιτικό σκηνικό και να πάμε σε μια άλλη κυβέρνηση είναι δημοκρατικά φυσιολογικό. Αυτό γίνεται παντού και πάντα. Και στις 28 χώρες. Σε όλες τις δημοκρατικές χώρες. Είχαμε το συνδυασμό 2 πραγμάτων. Την αλλαγή του πολιτικού συσχετισμού στην κοινωνία και το γεγονός ότι η αντιπολίτευση μπορούσε να επιβάλλει εκλογές λόγω Προέδρου της Δημοκρατίας. Διότι φυσιολογικά μια αντιπολίτευση περιμένει το τέλος της τετραετίας. Έτσι συμβαίνει στην Ευρώπη. Την ημέρα που εμείς διαλύσαμε τη Βουλή στα 2,5 χρόνια, οι Σουηδοί οι οποίοι είχαν πει διαλύουμε τη Βουλή, συμφώνησαν αντιπολίτευση και κυβέρνηση να την κρατήσουν εν λειτουργία μέχρι το τέλος της τετραετίας. Είναι άλλη αντίληψη. Επιπλέον,
το να εναλλάσσουν τα κόμματα είναι απλό δημοκρατικό φαινόμενο. Το να λέει ένα κόμμα που έρχεται δεν αναγνωρίζω τις δεσμεύσεις και τις υπογραφές των προηγουμένων, δηλαδή της χώρας, αυτό δημιουργεί τεράστιο εκνευρισμό και στους εταίρους και στους θεσμούς και στις αγορές. Άρα λοιπόν είχαμε βρεθεί σε μια δυσκολία διαπραγμάτευσης. Προσπαθήσαμε να την εξομαλύνουμε με κινήσεις όπως αυτές που σας είπα, του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό, διότι ήταν εξαιρετικά απαιτητική η εταίρη. Θα μου κάνετε την εξής φυσιολογική ερώτηση. Μήπως θέλαν να μας ρίξουν. Μήπως προτιμούσαν, Μπορεί να προτιμούσαν έχουν τον να διαπραγματευθούν με μια κυβέρνηση που έχει μπροστά της ορίζοντα τετραετίας. Εγώ δεν πιστεύω στις συνωμοσίες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξε καμία χάρη. Δεν υπήρξε καμία φιλική χειρονομία. Δεν υπήρξε καμία διευκόλυνση. Και πιστεύατε ότι θα υπάρξει. Μισό λεπτό, όχι. Όχι. Η κυβέρνηση έδινε την αίσθηση ότι περιμένει κάποιο δώρο από την Τρόικα και από το Βερολίνο. Έδινε αυτή την αίσθηση. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, όταν πήγε ο Σαμαράς στο Βερολίνο και είπε έξω το δούνου του από την Τρόικα, δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι κάτι παίζεται εκεί. Δεν υπάρχουν δώρα. Βεβαίως, λογικό είναι να έχεις δυνατότητες συνομιλίας. Διότι όταν ανήκεις στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως ανήκει η Νέα Δημοκρατία, μπορείς να εφάπτεσαι εύκολα με τους ηγέτες άλλων κομμάτων της ίδιας οικογένειας. Όταν ανήκεις στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, όπως εμείς, εύκολα μιλάς με τον Ολάντ, τον Ρέντσι ή τον Γκάμπριελ που είναι αντικαγκελάριο στη Γερμανία. Όμως μέχρι εκεί οι πολιτικές είναι κρατικές, οι στρατηγικές είναι εθνικές. Ό,τι και να πει η κυβέρνηση, όσο και αν αλλάζει μια κυβέρνηση, οι εθνικές στρατηγικές στην Ευρώπη δεν αλλάζουν. Η γερμανική κυβέρνηση, γερμανική θα είναι, είτε ανήκει στους χριστιανοδημοκράτες, είτε στους σοσιαλδημοκράτες, είτε στους φιλελεύθερους. Δεν υπάρχουν κυβερνητικές κομματικές πολιτικές. Μην το πιστέψετε ποτέ αυτό. Αυτό ισχύει και στη Γαλλία, ισχύει και στην Ιταλία και κανονικά θα έπρεπε να ισχύει και στην Ελλάδα. Τώρα. Γιατί λέτε κανονικά. Διότι δεν ισχύει ακόμη. Εμείς θέλουμε να υπάρχει εθνική στρατηγική και εθνική συνένεση. Και να μην υπάρχουν εναλλαγές στρατηγικής ανάλογα με το ποιος κερδίζει τις εκλογές. Γι' αυτό μιλούσα πάντα για εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Με τη συμμετοχή και της αντιπολίτευσης, θυμίζω. Τώρα, το ερώτημα το συνωμοσιολογικό. Μήπως προτιμούσανε μια κυβέρνηση η οποία να εκφράζει τον ριζοσπαστισμό της κοινωνίας. Εγώ θα σας πω ότι αν πάρουμε το σενάριο αυτό, αυτό σημαίνει ότι θέλουν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Ότι θέλουν να έχουν ένα πάρα πολύ καθαρό πλαίσιο χωρίς ψευδεστήσεις. Προσέξτε, εγώ θέλω να πετύχει η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Θέλω να πετύχει προς όφελος της χώρας. Δηλαδή, δεν θέλω να κάνει ρήξη στα τυφλά. Δεν θέλω να επαναλαμβάνει υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα όπως έκανε προεκλογικά. Θέλω να είμαστε σοβαροί, οργανωμένοι, συστρατευμένοι και να πάμε τη χώρα στην έξοδο από το μνημόνιο σε μια νέα φάση στην ομαλότητα. Αυτό πρέπει να πετύχουμε. Εγώ δεν θέλω, να αποτύχει η κυβέρνηση μέρες. Για να βγω να πω σας τα έλεγα. Ναι. Δεν είναι αυτή φαίνεται ότι, ότι υπάρχουν άλλοι μου. Που το θέλουν αυτό. Ο καθένας διαλέγει το η ρόλο του. Η αίσθησή σας από τις πρώτες μέρες της διαπραγμάτευσης ναι. Είναι ότι πάμε προς συμφωνία. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα παιχνίδι εντυπώσεων περιφερειακό. Δηλαδή υπάρχουν περιφερειακού χαρακτήρα επαφές, δεν έχουμε φτάσει στον πυρήνα. Τώρα θα γίνει η συνάντηση Γιούγκερ-Τσίπρα. Ούτε αυτό είναι πυρήνας. Όλα αυτά είναι. Ο πυρήνας που είναι, όλα αυτά μόνο είναι, στο Βερολίνο. Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μία έκφραση, είναι προκαταρκτικά. Δεν έχουμε μπει στο κυρίως θέμα. Διαπραγμάτευση σημαίνει καθόμαστε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σε τραπέζι. Με χαρτί μολύβι και συμφωνούμε σε αριθμούς, σε μέτρα, σε εξελίξεις. Έτσι, δημόσια με δηλώσεις, διαπραγμάτευση δεν γίνεται. Βοηθάει βέβαια αυτό. Βοηθάει στην καλλιέργεια ενός φρονήματος. Χαίρομαι που τώρα χαιρόμαστε ως λαός. Θέλω κι εγώ να υπάρχει αισιοδοξία και προσδοκία. Αλλά αυτό το κλίμα δεν βοηθάει να αλλάξουν οι έξω. Βοηθάει να αλλάξουν οι μέσα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι παρατηρώ ότι γίνεται μία μεταστροφή, η οποία γίνεται
σιγά σιγά, αν και έχουν περάσει μόλις 7 μέρες, έτσι. Γίνεται σιγά σιγά, αλλά γίνεται μια μεταστροφή, η οποία είναι σοβαρή. Δηλαδή, όταν ένα μεγάλο θέμα της προεκλογικής συζήτησης, της δημόσιας συζήτησης τα τελευταία χρόνια, είναι το χρέος. Έτσι είναι πάρα πολλοί που λένε, όχι στο Επονίδη, στο χρέος, δεν κάνετε τίποτα το 12. Θα σας πω πόσα πολλά έχουμε κάνει. Θα πάρουμε μονομερείς ενέργειες, θα κάνουμε μονομερείς ενέργειες, δεν θα πληρώσουμε το Επονίδη στο χρέος. Τώρα είδα ο κύριος Τσίπρας, βγήκε στο Bloomberg και είπε, δεν πρόκειται να κάνουμε καμία μονομερή ενέργεια στο χρέος. Δεν πρόκειται να αρνηθούμε την εκπλήρωση των οφειλών μας όταν υπάρχουν λήξεις ομολόγων και δανείων, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό είναι ήδη μια τεράστια αλλαγή. Εγκαταλείφθηκε ο ένας πυλώνας όλης αυτής της μακράς επίθεσης εναντίον μας. Και δεύτερο, προσλαμβάνει ο κύριος Βαρουφάκης τη Λαζάρντ ως σύμβουλο, που ήταν ο δικός μας σύμβουλος. Ναι, την είχατε κι εσείς. Γιατί ενοχλείστε? Γιατί εμείς κάναμε το μεγαλύτερο κούρεμα και την μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στα διεθνή οικονομικά χρονικά. Διότι εμείς έχουμε κουρέψει σε πραγματικούς όρους καθαρής αξίας κατά 180 δισεκατομμύρια το χρέος, κατά 80% του ΑΕΠ, και έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση. Το έχουμε κάνει μακράς διάρκειας, μικρού επιτοκίου και μεγάλων περιόδων χάριτος. Και το κυριότερο, κύριε Χατζηνικολάου, το χρέος δεν το οφείλουμε στην αγορά. Το χρέος το έχουμε πάρει από την αγορά. Το κουρέψαμε το χρέος που είχαν οι αγορές, τα funds, οι κερδοσκόποι. Έχουν μόλις το 10% και το 90% το έχουν τα κράτη της Ευρωζώνης και οι θεσμοί. Εδώ υπάρχουν όμως δύο ενστάσεις που θα τις έχετε ακούσει επίσης δεκάδες φορές. Η μία ένσταση είναι ότι φύγαμε μεν από τους ιδιώτες και πήγαμε στα κράτη, αλλά έχουμε το Βρετανικό δίκαιο. Καμία σχέση. Και η δεύτερη ένσταση είναι ότι σε σχέση με την ημέρα που μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο, το χρέος μας είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ. Ακούστε, αυτό ότι επειδή, έχουμε φτάσει το λέτε αυτό, στο 175% το λέτε του ΑΕΠ. Εκφράζεται ένα ρεύμα στην κοινή γνώμη. Ακούστε λιγάκι. Μπορεί σε απόλυτους αριθμούς να είναι μικρότερο. Αφήστε να σας πω. Αλλά έχουν υποστεί και τα... Αφήστε να σας πω. Έχει συρρυκνωθεί η οικονομία μας. Σκεφτείτε ότι επί 5 χρόνια έχουμε ελλείμματα και ύφεση. Τα ελλείμματα και η ύφεση ανεβάζουν το χρέος. Φανταστείτε να μην είχε γίνει το κούρεμα, πού θα ήταν το χρέος. Όταν κάναμε το κούρεμα, το τεράστιο αυτό κούρεμα και την μεγάλη αναδιάρθρωση που είναι σημαντικότερη, ξέρετε γιατί είναι σημαντικότερη. Γιατί η αναδιάρθρωση περιλαμβάνει μία ανηλυμένη υποχρέωση του Eurogroup, τώρα που τελειώνει το μνημόνιο και έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, να μας δώσουν και περαιτέρω βελτιώσεις που μειώνουν το χρέος. Όλα είναι κούρεμα. Οτιδήποτε κάνεις στο χρόνο, στα επιτόκια, στην περίοδο χάριτος, τελικά είναι όλο κούρεμα. Γιατί το χρέος αποτυπώνεται σε καθαρή παρούσα αξία. Δεν πρέπει να βλέπεις μόνο το ονομαστικό χρέος, το κεφάλαιο ως ονομαστική τιμή. Πρέπει να το υπολογίζεις σε διάρκεια και σε επιτόκιο και στους άλλους συντελεστές. Άρα τα πάντα είναι κούρεμα. Άρα κάναμε ένα κούρεμα. Υπάρχει ανηλυμένη δέσμευση και για περαιτέρω κούρεμα. Τώρα, είναι προδιαγεγραμμένο το σενάριο. Με τη Λαζάρντ, δεν πρέπει να σας πω, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ικανοί άνθρωποι, είχαμε πάρει τους καλύτερους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και τους καλύτερους νομικούς συμβούλους παγκοσμίως, την Cleary Gottlieb. Γι' αυτό δεν άνοιξε ρουθούνη. Δεν έγινε ό,τι έγινε στην Αργεντινή, ενώ αυτό που κάναμε εδώ είναι κολοσιαίο σε σχέση με την Αργεντινή. Δεν έχει καμιά σχέση με την Αργεντινή, είναι πολύ μεγαλύτερο. Λοιπόν, είχαμε ετοιμάσει και έχουμε ετοιμάσει όλα τα σενάρια για το πώς μπορεί να γίνει η νέα παρέμβαση και όλα τα σενάρια για το πώς πρέπει να αποτυπώνεται ορθά το χρέος. Οι πιατσαδόροι, αυτοί οι οποίοι έχουν επενδύσει στο χρέος, στο 10% που είναι στις αγορές, λένε ότι η Japonica, ας πούμε, μια εταιρεία η οποία έχει συμφέροντα στο χρέος, μην είστε χαζοί, το χρέος σας δεν είναι 170%. Εάν το υπολογίσετε σωστά, είναι 60% του ΑΕΠ. Τα χρέη, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό μια φρασούλα, το λέτε με βάση φρασούλα, το πώς αποπληρώνετε. Ποιο είναι το βάρος... Την πραγματική αξία, την καθαρά παρούσα αξία. Ακούστε μια φράση η οποία είναι σημαντική. Ακούω και ο κύριος Βαρουφάκης μερικές φορές δίνει την εντύπωση πως πιστεύει ότι τα δημόσια χρέη εξοφλούνται. Τα δημόσια χρέη δεν εξοφλούνται. Τα δημόσια χρέη εξυπηρετούνται, καταβάλει στόκους και χρεολύσια, και αναχρηματοδοτούνται
με καλά επιτόκια από τις αγορές. Η μείωση του χρέους γίνεται μέσα από την ανάπτυξη και σε κάποιο βαθμό μέσα από τον πληθωρισμό. Αυτό λέει και ο Πικετή στο τελευταίο σπουδαίο βιβλίο του για το κεφάλαιο τον 21ο αιώνα. Πιστεύουν κάποιοι ότι υπάρχει και εξοφλείς το χρέος σου. Δεν είναι δάνειο σε τράπεζα για να πάρει σπίτι. Δηλαδή θα πάει να εξοφλήσει η Αμερική 14 τρισεκατομμύρια χρέος, από τα οποία τα 6 τα έχει η Κίνα. Άρα λοιπόν είναι λάθος όλη η προσέγγιση. Γι' αυτό όποιοι ξέρουν, οι αγορές, ο Ρέγκλιν, ο οποίος διευθύνει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και είναι ο δανειστής μας, λένε ότι είναι έτοιμο το σχήμα. Και η ίδια η Λαζάρντ έχει κάνει πολλές προτάσεις, τις εξής πάρα πολύ απλές. Το επιτόκιό μας, κύριε Χατζηνικολάου, το μέσο επιτόκιο του χρέους είναι 2,1%. Εάν λέγαμε ότι αυξάνουμε το επιτόκιο στο 4, που είναι πολύ φυσιολογικό, ξέρετε πόσο θα είχε μειωθεί αντίστοιχα το κεφάλαιο? Γιατί αν αυξήσεις το επιτόκιο, μειώνεις το κεφάλαιο. Αν μετράς μόνο κεφάλαιο προς ΑΕΠ και δεν βλέπεις όλα τα υπόλοιπα, έχεις μια ψευδή αίσθηση. Άρα λοιπόν, έγινε, για να γυρίσουμε στον άξονα της συζήτησής μας, έγινε ήδη μια σημαντική στροφή σωστή με τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα στο Bloomberg. Πάντως το βασικό επιχείρημα κατά της επιμύκυνσης, την τελευταία διετία που έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση... Επιμύκυνσης τίνος πράγματος. Του χρέους. Μα το χρέος υπέρ του κουρέματος και κατά της επιμύκυνσης, κύριε Χατζηνικολάου, το βασικό επιχείρημα που άκουγα από τα χείλη των στελεχών της αντιπολίτευσης, ναι, είναι ότι δια της επιμύκυνσης οδηγούμεθα σε περισσότερα χρόνια, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, υποτέλεια. Ξέρετε πόσο πληρώνουμε τώρα το κοχρεολύσια σε σχέση με το 2009? Μόνο το 40%. Είναι σαν να έχουμε κουρέψει το χρέος μας κατά 60%. Και θα δείτε τώρα, μιλάνε όλοι για επιμύκυνση και μείωση επιτοκίων. Ό,τι λέγαμε. Αυτά θα πούνε. Αλλά φύγετε από το χρέος. Στο χρέος ήδη είπαν αυτά που λέγαμε και θα τα πούνε όλα πλήρως. Και χαίρομαι γι' αυτό. Και θα τους στηρίξουμε. Και είναι το σωστό. Άλλο αν ο κόσμος άκουγε ανακρίβειες επί χρόνια και προεκλογικά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει η ομαλή πορεία της χώρας. Αποκλείεται εσείς να υπάρξει κάποια διαγραφή χρέους στο επόμενο διάστημα? Διαγραφή χρέους θα υπάρξει κούρεμα. Αυτό είναι κούρεμα στο τέλος. Όταν τα υπολογίζεις σωστά σε προβολή στο τέλος του χρέους, σε καθαρή παρούσα αξία, όλα είναι κούρεμα. Αλλά είναι άλλο να λες στον Μαλτέζο, τον κάτοικο της Μάλτας, ή στον Κύπριο, ή στον Σλοβάκο, που του χρωστάς λεφτά από το δάνειο, θα σου φορτώσω το χρέος μου και τον κάνεις να τρέμει, γιατί γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όχι το Γερμανό, αφήστε το Γερμανό. Το μικρό κράτος, το Φιλανδό. Στους Σλοβάκους χρωστάμε 750 εκατομμύρια. Λοιπόν, για αυτούς είναι τεράστιο θέμα αυτό, για τα μεγέθη τους. Αντί λοιπόν να τους λες, θα στο φορτώσω στο δικό σου χρέος και στο δικό σου έλλειμμα από ένα σημείο και μετά, τους παρουσιάζεις ένα ήπιο εφαρμόσιμο σενάριο, όπως αυτά που ξέρει πάρα πολύ καλά να παρουσιάζει η Λαζάρντ με επαγγελματισμό διεθνούς επίπεδου. Πάμε λοιπόν, ο ένας πυλώνας είναι το χρέος. Νομίζω ότι ήδη έγινε η στροφή. Αλλά τώρα δεν ζητάω ρέστα. Λέω, θα βοηθήσω να πάμε σωστά ως χώρα. Πάμε στο άλλο. Λένε, παράταση, όχι μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Άκουσα τον κύριο Δραγασάκη που έλεγε, γιατί όχι μέχρι τέλος Μαΐου. Εντάξει, να συνεθούμε μεταξύ μας τι σημαίνει αυτό. Μπορεί να πάμε μέχρι τέλος Μαΐου, πάμε και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, να ξέρουμε τι λέμε όμως. Παράταση σημαίνει, εξακολουθούμε να μένουμε στο μνημόνιο με την επιτήρηση και τις υποχρεώσεις χωρίς δάνειο. Το δάνειο τελείωσε. Υπολείπονται μόνο οι δόσεις του 2014 που δεν έχουν έρθει. Λένε επίσης, που είπε ακόμη, η κυβέρνηση ότι δεν θέλουμε τις δόσεις. Δεν θέλουμε άλλα δάνεια. Προσέξτε τώρα τι σημαίνει αυτό. Δεν θέλουμε τις δόσεις που έχουν επιτόκιο 0,8%. Τόσο φτηνό χρήμα δεν μπορείς να βρεις πουθενά. Αυτό είναι χαριστικό δάνειο. 0,8% είναι το επιτόκιο. Δεν το βρίσκεις αυτό πουθενά. Λέτε ότι είναι λάθος λοιπόν που λέει όχι η κυβέρνηση τη δόση. Κάτι τραγικό. Και θα αναγκαστεί να δανειστεί ακριβότερα. Θα το διορθώσουν πιστεύω. Πολύ γρήγορα. Λένε κάτι άλλο. Τι έχουν στο μυαλό τους? Έχουν στο μυαλό τους ότι δεν θα πάρουμε το δάνειο, άρα δεν θα πάρουμε και το δάνειο του 2015 από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Σημειωτέων ότι μιλάμε με όλους, αλλά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ακόμη δεν έχει μιλήσει κανείς. Με τη Γερμανία και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ακόμη δεν έχουμε μιλήσει, έτσι. Θα μιλήσουμε. Γι' αυτό λέω, είμαστε στην περιφέρεια. Στον πυρήνα τώρα, όταν πάμε στον πυρήνα. Αλλά ακούστε τη σκέψη, που είμαι βέβαιος ότι διορθώσουν. Θα το σκεφτούν. Δεν θα πάρουμε τις δόσεις, γιατί θα παίρνουν οι τράπεζές μας λεφτά από τον μηχανισμό της Τράπεζας της Ελλάδος, το ELA, δηλαδή τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας, που σημαίνει με επιτόκιο πολύ μεγαλύτερο από ό,τι από την Φραγκφούρτη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει με επιτόκιο 0,05. Η Τράπεζα της Ελλάδος με 1,55. Η Ευρώπη με 0,8, για να έχετε μία αίσθηση. Μιλάμε για πολύ μεγάλες διαφορές. Μπορεί να σας φαίνονται τα νούμερα μικρά, οι διαφορές είναι τεράστιες. Θα παίρνουν οι τράπεζες και αυτά που θα παίρνουν θα τα δίνουν στο κράτος μέσω εντόκων γραμματείων του ελληνικού δημοσίου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Το απαγορεύει ρητά ο μηχανισμός εποπτείας. Όχι μόνο γιατί υπάρχει το όριο των 15 δισεκατομμυρίων στα έντοκα γραμμάτια, αλλά γιατί αυτό είναι μία, όπως λέγεται, νομισματική χρηματοδότηση, η οποία δεν μπορεί να γίνει, διότι αλλιώς τις τράπεζες που τις στήσαμε στα πόδια τους χάρη της εθνικής οικονομίας και των καταθετών, όχι των παλιών μετόχων, οι παλιοί μέτοχοι χάσαν τις μετοχές τους. Οι τράπεζες θα ξαναπάνε σε πρόβλημα, δεν το θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε να εκθέσουμε σε παρόμοιο κίνδυνο τις τράπεζες, επειδή λέει κάποιος, δεν θέλω τις φτηνές δόσεις, θέλω το ακριβότερο χρήμα από τον ΕΛΑ, το ELA δηλαδή, την Τράπεζα της Ελλάδος, που οδηγεί σε αδιέξοδο. Θα τα διορθώσουν αυτά. Επίσης, τώρα λένε κάτι ακόμη, έτσι. Λένε, εμείς δεν θέλουμε τις μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί. Σας είπα ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές οι δικές μας. Λένε, εμείς θέλουμε ένα δικό μας πρόγραμμα που να το πιστεύουμε, κατά της φοροδιαφυγής, υπέρ της διαφάνειας, καλά κατά είναι του πελατή. Άψογα. Αυτά που κατά λένε του πελατειακού κράτους. Γιατί μεταξύ μας, κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια δεν έγιναν πολλά για τη φοροδιαφυγή. Θα σας πω γι' αυτό. Συμφωνώ απολύτως και το στηρίζω 100%. Θα το στηρίξω και στη Βουλή. Προσέξτε όμως. Πελατειακό κράτος. Τώρα, αυτό το πελατειακό κράτος έχει πολλούς προεκλογικούς πελάτες. Δοθήκανε πολλές υποσχέσεις. Πολλοί περιμένουν πολλά. Πελατειακό κράτος σημαίνει θα υπάρχει αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση. Θα υπάρχει λειτουργικό πανεπιστήμιο. Θα υπάρχει μια δικαιοσύνη η οποία θα απονέμεται γρήγορα, ώστε να μην υπάρχει άρνηση δικία. Αυτό είναι το πελατειακό κράτος. Θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Και για την φοροδιαφυγή που είπατε. Πάντως και το success story του κυρίου Σαμαρά και της κυβέρνησής σας, ναι, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και τόσο success story. Θα σας πω και τη φοροδιαφυγή. Γιατί φτάσαμε μετά το success story να μας λέτε ότι σε λίγες μέρες μετά τις εκλογές θα διαλυθεί. Εσείς όχι, αλλά ο Πρωθυπουργός το χρησιμοποιεί. Πριν πω για το success story. Και άκουσα, μια που σας είπα και πριν για τη δήλωση του κυρίου Φαΐλου Κρανιδιώτη, άκουσα άλλο ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κίρτσο, τον Ευρωβουλευτή, να δηλώνει, νομίζω στο Βήμα FM, ότι πρωτογενές πλεώνασμα δεν υπήρξε ποτέ. Ωραία. Ότι το success story δηλαδή ήταν αέρας κοπανιστός και ότι το κράτος απλώς δεν πλήρωνε λοιπόν, τις οφειλές του. Κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε. Θα απαντήσω και πρέπει να σας πω ότι σε 10 δευτερόλεπτα το κάθε θέμα. Φοροδιαφυγή. Το μεγάλο μέτρο της κατά της φοροδιαφυγής είναι η άρση του τραπεζικού απορρίτου. Η αναδρομική άρση του τραπεζικού απορρίτου. Τώρα όμως θα σας θυμίσω και εγώ τη λίστα Λαγκάρτ και πώς περιφερόταν το Στικάκι και πώς ο κύριος Παπακοσταντίνου προστάτευε. Και έτσι κατηγορείται ότι έγιναν προστάτευε. Έγιναν αυτά και γι' αυτό πρέπει να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Και μας εξέθεσαν σε τεράστιους κινδύνους. Και μας έκαναν να απολογούμαστε χωρίς να έχουμε σχέση και ευθύνη. Αλλά ακούστε ποιο είναι το κορυφαίο μέτρο. Το κορυφαίο μέτρο ήταν το 2011. Πάντως και εσείς άρση κάπου το είχατε ξεχάσει. Όχι, το Στικάκι καθόλου. Το είχαμε αφήσει εκεί στην αρμόδια υπηρεσία. Θα δούμε τώρα τι θα φέρει η αρμόδια υπηρεσία. Τίποτα δεν έχει φέρει ακόμη, μετά από τόσα χρόνια. Ακούστε να δείτε, αυτό όλο είναι σημαντικό, είναι 2 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια φύγανε από τη χώρα, από τις τράπεζες. 85. Και ξέρετε πόσα ήταν στις καταθέσεις. Εγώ σας θυμάμαι, κύριε Πρόεδρε, εσάς τον ίδιο να δηλώνετε ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία με την Ελβετία. Ναι. Σαν τις συμφωνίες που κάνανε οι Γερμανοί και άλλες χώρες. Και αυτοί οι Γερμανοί δεν κάναν τελικά. Δεν κάναν τελικά. Κατέρευσε. Ξέρετε γιατί? Γιατί αντιδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν θέλει διμερείς συμφωνίες με τα κράτη. Θέλει συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελβετία. Τα εμβάσματα και, προς ακούστε, το εξωτερικό. Λοιπόν, τα εμβάσματα. Γιατί δεν τα ελέγχει ποτέ κανείς, καμία πω, κυβέρνηση. Μα να σας πω, μισό λεπτό. Γιατί εδώ έχουμε ξεχάσει τι έχουμε κάνει. Επί των ημερών μου, λοιπόν, είχαμε την καθολική άρση του απορρίτου του τραπεζικού αναδρομικά. Για όλα τα χρόνια, πριν και μετά. Και έχω στείλει από το 2011 τα εμβάσματα εξωτερικού για έλεγχο. Όλα. Και τώρα οι υπηρεσίες πρέπει αυτό να πάνε στον νέο υπουργό να πούν τι απέδωσαν. Και εκεί θα δούμε πολλά ονόματα όλων των πολιτικών αποχρώσεων. Διότι εμείς τα στείλαμε όλα φόρα παρτίδα. Αμέσως. Αυτή είναι η κορυφαία ενέργεια η οποία έχει γίνει. Τώρα, από εκεί και πέρα... Αυτό πότε έγινε? Αυτό έγινε το 2011, ας πούμε... Έχουμε το 15. Μα, ναι, με συγχωρείτε. Πέρασαν τέσσερα χρόνια. Τι να, ξέρετε κάτι, ξέρετε ποιες χρήσεις αυτή τη στιγμή ελέγχονται? Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι καλούνται για αγοραπολισίες που έκαναν πριν από 10 χρόνια να δώσουν τώρα τα χαρτιά, όχι για έλεγχο. Απλώς να προσκομίσουν τα χαρτιά. Τι νομίζετε ότι όταν μιλάμε για... Όταν, ποιος κυβερνάει, νομίζετε ότι κυβερνάει η κυβέρνηση. Δηλαδή πιστεύετε ότι η δημόσια διοίκηση δεν έχει ισχύ και δεν είναι καθοριστικό να έχεις μια δημόσια διοίκηση με στελέχη τα οποία είναι αποτελεσματικά, τέσσερα γρήγορα. Τέσσερα χρόνια να έχει τέσσερα, δοθεί. Γιατί τέσσερα και όχι εκατόν... με συγχωρείτε τώρα σε λίγο κλείνουμε 200 χρόνια ελεύθερου βίου. Το 2021 θα έχουμε τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Γιατί λέτε 4 και δεν λέτε 40. Όχι, λέω, δόθηκε εντολή εδώ και 4 βεβαίως χρόνια και δεν έχει γίνει βεβαίως ο έλεγχος ακόμη. Δεν έχει δείτε αποδώσει πόσοι υπουργοί μεσολάβησαν, αποτελέσματα. Πόσοι υπουργοί με διαδέχθηκαν. Μετρήστε υπουργούς. Προφανώς κάποιοι καθυστερούν αυτόν όχι, τον έλεγχο. Δεν πιστεύω ότι καθυστερούν. Κάποιοι δέχονται πιέσεις. Κύριε Χατζηνικολάου, στις οποίες υποκύπτουν. Δεν πιστεύω ότι καθυστερούν οι υπουργοί. Έτσι. Αλλά υπάρχουν διαδικασίες, οι οποίες δυστυχώς είναι αυτές. Αυτό είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι το κράτος συνολικά. Αλλά εμάς μας καταλόγησαν πολιτική ευθύνη γι' αυτό. Τώρα λοιπόν που έχουν δοθεί υποσχέσεις για αποτελεσματικότητα, τώρα θα δούμε τα αποτελέσματα. Γιατί υπάρχει η αίσθηση του βολονταρισμού, της βουλησιαρχίας. Δηλαδή, ότι ξέρεις, οι προηγούμενοι δεν είχαν την πολιτική βούληση. Εμείς έχουμε την πολιτική βούληση. Την είχαν. Μα μακάρι να ήταν αυτό το θέμα. Προφανώς την είχαν. Εδώ πρόκειται, σε ό,τι με αφορά, πρόκειται να δικαστεί ο κύριος Παπακωνσταντίνου. Αυτό είναι ένα ακραίο φαινόμενο ποινικού δικαίου. Μην παίρνετε αυτό. Πάντως και μετά το Στικάκι έκανε βόλτες. Και κάποια στιγμή... Το Στικάκι το παρέδωσα εγώ και απεδείχθη ότι υπήρξε εγκληματική ενέργεια. Αλλιώς δεν θα είχε αποδειχθεί τίποτα. Έτυχε να κρατήσω ο πολίτης, ξέρετε, αντίγραφο. Τι βλέπει, κύριε Πρόεδρε. Ότι δεν έγινε τίποτα. Ούτε με τη λίστα Λαγκάρντ, λοιπόν, ούτε ακούστε, με καμία άλλη λίστα, ακούστε, ούτε με τα εμβάσματα. Ο πολίτης θα δει τώρα. Γιατί κατηγορεί με ευκολία. Τώρα, λοιπόν, θέλουμε αποτελέσματα. Να περιμένουμε. Μάλιστα. Βάλτε το κοντέρ να γράφει. Μικρή διακοπή. Μικρή διακοπή. Επανερχόμαστε σε 3-4 λεπτά. Εσύ. Όχι εσύ. Εσύ. Ναι, εσύ. Έχεις οτέ double play. Σταμάτα τότε να πίνεις 20 εσπρέσο για λίγο Wi-Fi έξω από το σπίτι και άκουσέ με. Η μέρα που περίμενες έφτασε. Ενεργοποίησε λοιπόν το OTE My Wi-Fi και κάνε το router σου Wi-Fi Spot για να σερφάρεις απεριόριστα σε χιλιάδες σημεία στην Ελλάδα και σε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο εντελώς δωρεάν. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα στο otemywifi.gr. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Το χρυσό κουρέλι. Αυτό το Σάββατο με την αγορά. Χάρης Αλεξίου. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, η συλλεκτική έκδοση με τις ζωντανές ηχογραφήσεις της μεγάλης ερμηνεύτριας που έγραψαν ιστορία. Το Σάββατο, η κασετίνα και με τα δύο CD. Μαζί. Ντένις Ρούσος. Άλλο ένα CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες.
Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, ε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Ροκάρι και φέρνει αποκλειστικά τη δισκογραφία των Rolling Stones. Τα αυθεντικά άλμπουμ που έγραψαν ιστορία. Αυτή την Κυριακή, Some Girls 1978. Μαζί, Δημήτρης Μητροπάνος, κρυφά. Άλλο ένα υπέροχο CD με ανέκδοτες ηχογραφήσεις. Και Real Taste. Φτιάχνουμε τα πιο ψαγμένα κεφτεδάκια, δοκιμάζουμε συνταγές με τα 21 ελληνικά τυριά pop και μαθαίνουμε να μαγειρεύουμε με σουσάμι και ταχίνι. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Εσύ. Όχι εσύ. Εσύ. Ναι, εσύ. Έχεις οτέ double play. Σταμάτα τότε να πίνεις 20 εσπρέσο για λίγο wifi έξω από το σπίτι και άκουσέ με. Η μέρα που περίμενες έφτασε. Ενεργοποίησε λοιπόν το OTE My Wi-Fi και κάνε το router σου Wi-Fi spot για να σερφάρεις απεριόριστα σε χιλιάδες σημεία στην Ελλάδα και σε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο εντελώς δωρεάν. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα στο otemywifi.gr. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Μάρθα! Έλα, Γησίλα, ε! Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, ε! Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε! Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Καίγεσαι να μάθεις το καιρό! Στο 11888 σου λέμε αμέσως. Αν τα κρυώνεις ή τα ζεσταίνεσαι, πού ακριβώς τα χιλιακάδα, αλλά κι αν ρίξει καρέκλες μέσα στη βδομάδα. 11888. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Κατάλαβα, ακούγοντάς σας, ότι αμφισβητείτε το αν και κατά πόσον θα μπορέσει η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, να εφαρμόσει το λεγόμενο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Όμως, είναι ένα πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει τουλάχιστον 2-3 μέτρα, που είναι ανθρωπιστικά μέτρα. Είναι μέτρα αντιμετώπισης του success story που δεν υπήρξε πριν.
και αντιθέτως είχαμε αυτό το λουκέτα, το χρωστάω από πριν. Το success story. Εγώ δεν έχω πει ποτέ success story. Η αλήθεια είναι... Ούτε αντιδράσατε όταν το είπε ο Πρωθυπουργός. Σας είπα πάντα, το έχω πει, αλλά δεν με ακούει ίσως κανείς. Προσέχετε αυτά που λέω. Κάθε φορά που είχαμε σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό έκανα δηλώσεις. Δεν έχω πει ποτέ ανακρίβειες και έχω παρουσιάσει πάντα την εξέλιξη των γεγονότων. Τώρα, τι ήταν το success story κατά πάσα πιθανότητα, το γεγονός ότι πριν τις ευρωεκλογές... Το κατά πάσα πιθανότητα ακούστε, σας πω. Είναι εύγλωτο. Πριν τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, τον Απρίλιο του 2014, κάναμε μια επιτυχημένη έκδοση στις αγορές. Βγάλαμε ξανά ομόλογα. Μέσης διάρκειας ομόλογα. Με πολύ καλή αποδοχή. Το success story είχε συνδεθεί με το πλεώνασμα. Α, θα σας πω και το αυτό πλεώνασμα. Έλεγε. Θα σας πω και το αυτό πλεώνασμα. Έλεγε θα τότε το Μέγαρο Μαξίμου. Την προηγούμενη χρονιά. Το πλεώνασμα για το οποίο ο Κίρτσος λέει τώρα ότι απλώς δεν πληρώναμε τις υποχρεώσεις μας και εμφανίζαμε πλεώνασμα. Να σας απαντήσω σε όλα αυτά. Υπήρξε πλεώνασμα και υπήρξε και υπερβάλλον πλεώνασμα και δόθηκαν κάποια λεφτά σε ευπαθείς ομάδες, σε ανάπηρους, σε στρατιωτικούς. Έγινε μια πρώτη προσπάθεια. Λέει ο κύριος Κίρτσος, δεν υπήρξε ποτέ πλεώνασμα, τέχνασμα, λογιστικό είναι. Κύριε Χατζηνικολάου, το πότε υπάρχει πλεώνασμα, πότε υπάρχει έλλειμμα της πρωτογενούς διαχείρισης, το κρίνει η Eurostat με τους ίδιους καώνες για όλες τις χώρες. Δεν μας χαρίζονται. Όπως έχει πλεώνασμα, αν έχει η Γερμανία για παράδειγμα, όπως έχει πλεώνασμα η Σιγκαπούρη, που είναι σε πολύ καλό επίπεδο διεθνώς, έτσι έχουμε κι εμείς. Δεν μας χαρίζεται κανείς στα στατιστικά μεγέθη. Με εχθρότητα μας αντιμετωπίζουν και όχι χαριστικά. Τώρα, λέτε, θα μου μπορέσουν είπατε, να εφαρμόσουν... Ήταν τα ομόλογα το success story. Η επάνωδο στις αγορές. Ναι, η επάνωδο. Η οποία δυστυχώς η οποία όμως δεν έγινε η επάνωδο. Έγινε, αλλά δεν συνεχίστηκε. Δεν συνεχίστηκε για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ξέρετε τι, απίθανος. Τι έλεγαν όλοι εκείνη την εποχή. Ναι. Ότι κατ' ουσίαν... Μας στήριξε η Γερμανία, μας στήριξαν οι εταίροι μας για να δοθεί μια τέτοια αίσθηση και να αισθανθούν και οι ίδιοι δικαιωμένοι για τις επιλογές τους. Η αγορά αντιδρά με τρόπο ο οποίος είναι ψυχρός. Ούτε τα κράτη μετήχαν, ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετήχε. Μετήχε η αγορά. Όμως μεσολάβησε η κατάρρευση της μεγαλύτερης πορτογαλικής τράπεζας, την οποία την υποστήκαμε εμείς και μεσολάβησε και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Και η πολιτική αβεβαιότητα. Ξέρετε ποιο είναι το απίθανο, το τραγικό για τη χώρα. Ότι εμείς με πολύ καλά οικονομικά στοιχεία, καλύτερα της Πορτογαλίας, αυτή τη στιγμή έχουμε αποδόσεις στα τριετή ομόλογά μας, τα οποία φτάνουν το 19%, δηλαδή είναι απαγορευτικά, ενώ η Πορτογαλία έχει 1,4 και η Ιρλανδία έχει 0,8. Πώς το εξηγείτε? Πολιτικά μόνο. Πολιτικά. Αμιγώς πολιτικά. Δεν υπάρχει καμία οικονομική λογική. Τώρα, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης... Με χρωστάτε κι άλλη μια απάντηση. Παρακαλώ. Πριν από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης για το αγγλικό δίκαιο. Κατηγορούν πολύ την κυβέρνηση, τη δική σας κυβέρνηση, ότι μας πήγε, μεταφέροντας το χρέος στα χέρια κυβερνήσεων, στο αγγλικό δίκαιο, με συνέπεια να είναι υποθηκευμένη ουσιαστικά η εθνική περιουσία. Λοιπόν, ακούστε. Εμείς καταφέραμε να κάνουμε το μεγάλο αυτό κούρεμα, παίρνοντας το 53,5% των ομολόγων που είχαν οι ιδιώτες, επειδή εφαρμόσαμε το ελληνικό δίκαιο. Το ελληνικό δίκαιο όμως δεν προέβλεπε την σημαντικότερη ρήτρα που έχει το αγγλικό δίκαιο, που είναι η ρήτρα συλλογικής δράσης. Το ελληνικό δίκαιο δεν προέβλεπε ότι το 75% των κομιστών δεσμεύει τους υπόλοιπους. Αυτό το προβλέπει το αγγλικό δίκαιο. Τροποποιήσαμε αναδρομικά το ελληνικό δίκαιο για να το καταφέρουμε αυτό. Τώρα το αγγλικό δίκαιο περιέχει τη ρήτρα συλλογικής δράσης. Επιπλέον δε, ακόμη και ο πιο έτσι νέος νομικός ξέρει ότι στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης ισχύει το δίκαιο τόπου της εκτέλεσης. Στο πεδίο της αναγκαστικής εκτέλεσης ισχύει το δίκαιο του τόπου της εκτέλεσης. Άρα ισχύει το ελληνικό δίκαιο. Και τι φαντάζεστε τώρα, ότι οι χώρες της Ευρωζώνης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έρθουν να εκτελέσουν μία απόφαση αναγκαστικής εκτέλεσης η οποία θα εκδοθεί στο Λουξεμβούργο εναντίον της Ελλάδος στην Ελλάδα, μα δεν πάμε σε μία συμφωνημένη λύση. Δεν κάναμε το κούρεμα συμφωνημένα. Δεν έχουμε εφαρμόσει ένα πρόγραμμα συμφωνημένο.
Τώρα, θέλω Επίσης, να σας πω το εξής. Πιστεύετε ότι μπορεί να ξαναβγεί η Ελλάδα στις αγορές και να πάρει φτηνά λεφτά από την αγορά, εάν τα ομόλογα δεν έχουν αγγλικό δικαίο, με ομόλογα ελληνικού δικαίου? Δηλαδή, να μπορεί ο οφειλέτης να καθορίζει και το δίκαιο μετά από όσα έχουν συμβεί στη χώρα? Εσείς, αν δίνατε ένα δάνειο, θα επιτρέπατε στον δανειζόμενο να καθορίσει το δίκαιο? Πείτε μου εσείς. Δεν θα απαντήσω σε ερωτήσεις εγώ σήμερα. Θα θέσω τις ερωτήσεις. Τώρα για θέλω... το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ναι, να πάμε σε αυτό και να σας ρωτήσω γιατί η χώρα έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε να χρειάζεται αυτό το πρόγραμμα. Μισό λεπτό. Η χώρα έφτασε σε τέτοιο σημείο βεβαίως. Αλλά η χώρα του success story. Κύριε Χατζηνικολάου, σε σχέση με τι? Σε σχέση με τι μετράτε? Μετράτε τις επιπτώσεις σε σχέση με τι? Κύριε Πρόεδρε, μετράω τις επιπτώσεις σε σχέση με το ότι το 1/3 της κοινωνίας έχει πτωχοποιηθεί, σε σχέση με το ότι η ανεργία μας είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, ιδίως στους νέους, σε σχέση με το ότι τα λουκέτα στις επιχειρήσεις... Λέτε να μην είναι αυτό το βασικό μας θέμα και... Ναι, αλλά αυτή η πολιτική οδήγησε λίγο, εκεί. Η πολιτική που ακολουθήθηκε μετά το Καστελόριζο και μέχρι σήμερα. Ακούστε. Μετά το Καστελόριζο πήγαμε σε ένα πρώτο πρόγραμμα το οποίο δεν ήταν επαρκές και ολοκληρωμένο. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι η βασική μου μέρημνα ήταν να πάμε στο δεύτερο πρόγραμμα και για να πάμε στο δεύτερο πρόγραμμα πήγαμε στη σκληρότερη ρήξη με την Τρόικα. Δεν έχει επειδή λέτε, είδε ο Βαρουφάκης τον Ντάιζενμπλουμ σε εκείνον τον όροφο, στον έκτο όροφο της Οδού Νίκης, το βράδυ, στο Υπουργείο Οικονομικών. Στο Υπουργείο Οικονομικών, το βράδυ 31 Αυγούστου προς 1η Σεπτεμβρίου του 2011, ως Υπουργός Οικονομικών, έδιωξα την Τρόικα. Γιατί της είπα ότι δεν δέχομαι να συζητήσω μέτρα δημοσιονομικά. Βέβαια, μετά τους παρακαλούσαμε. Μισό, δεν παρακαλούσαμε κανένα. Τους παρακαλούσαμε ως κράτος, ενώ ως κυβέρνηση να επιστρέψει. Τώρα θα δείτε τις παρακλήσεις. Μισό λεπτό. Τώρα θα δείτε τι σημαίνει παράκληση. Μέσα σε 40 μέρες, επειδή πήγαμε σε ρήξη και διαπραγμάτευση, πήραμε το δεύτερο πρόγραμμα, το πολύ μεγαλύτερο και καλύτερο δάνειο, με πολύ μικρό επιτόκιο, με μεγάλη διάρκεια, το κούρεμα, την ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Με βάση αυτό πορευόμαστε. Αυτό είναι που βγάζει τη χώρα τώρα στη νέα φάση της προληπτικής πιστωτικής γραμμής. Γιατί εμείς τώρα τι περιμένουμε, τι θα κάναμε κανονικά αν ήμασταν εμείς σήμερα? Θα ολοκληρώναμε την αξιολόγηση, θα φεύγαμε οριστικά από το μνημόνιο. Πώς θα την ολοκληρώνατε αφού είχατε βάλει τις κόκκινες γραμμές? Με τις κόκκινες γραμμές. Θα μας στήριζε ο ελληνικός λαός. Θα δεχόταν η άλλη πλευρά. Είναι κανείς που δεν δέχεται τις κόκκινες γραμμές? Υπάρχει ελληνική κυβέρνηση η οποία δεν θα επαναλάβει τις κόκκινες γραμμές στις δικές μας? Τα 18 σημεία επαναδιαπραγμάτευσης του κυρίου Σαμαρά. Αφήστε, εγώ σας λέω ποιες είναι οι κόκκινες. Και δικές σας δεσμεύσεις προεκλογικές του 2012 δεν έχουν εφαρμοστεί. Θα τις βρω στην πορεία. Ολοκληρώστε την απάντησή σας. Όσο ψάχνετε, θα ήθελα να με κοιτάτε. Έχει σημασία. Θα σας κοιτάξω αμέσως. Ψάχνω να βρω απλώς τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Ακούστε λίγο. Την ίδια στιγμή που μιλούσε για 18 σημεία ο κύριος Σαμαράς. Ποιο είναι το σχέδιο? Το σχέδιο είναι... Ολοκληρώνουμε την αξιολόγηση, γιατί η αξιολόγηση δεν είναι μόνο για να πάρουμε τις δόσεις του 14, τα 10,7 δις και να κλείσουμε το μνημόνιο. Είναι να ανοίξουμε την προληπτική πιστωτική γραμμή. Γιατί όταν λένε όλοι, και η σημερινή κυβέρνηση, θέλουμε ένα νέο πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα είναι η προληπτική πιστωτική γραμμή. Χωρίς τρόικα, χωρίς το μνημόνιο το καταθλιπτικό, με την επιτήρηση μέσα από τους τρέχοντες ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτό είναι το σχέδιο. Αυτό δεν γίνεται χωρίς μία αξιολόγηση και μία συμφωνία. Ακούω που λένε δεν θέλουμε την Τρόικα, μα εγώ είπα ότι δεν θέλω την Τρόικα. Ο πρώτος που είπε δεν συζητώ με υπαλλήλους ήμουν εγώ. Αλλά δυστυχώς... Αλλά συνεχίσαμε να συνομιλούμε μαζί. Γιατί έγινε η εξής αλλαγή. Οι τρεις υπάλληλοι δεν είναι εκπρόσωποι των θεσμών τους, δηλαδή της υπαλληλίας. Είναι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων. Έχουν πολιτική εντολή. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το Ευρωκοινοβούλιο, βέβαια. Και αφήστε, δεν παίζει ρόλο. Αμφισβήτησε τη δημοκρατική τους νομιμοποίηση. Πρώτος το έχω αμφισβητήσει εγώ. Δεν έχουν καμία δημοκρατική νομιμοποίηση. Πώς έχει προκύψει τρόικο όμως? Κύριε Πρόεδρε, αν είχατε πει δεν μιλάμε με αυτούς. Μα το είπαμε 100 φορές. Δεν θα συνέχιζε. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Με συγχωρείτε. Αυτά είναι λεβεντιές.
Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο. Λέτε ότι δεν θα φύγει η Τρόικα τώρα. Να σας πω τι συμβαίνει. Σας ρωτώ. Να σας πω. Θα φύγει η Τρόικα τώρα. Έχω βρει τις δεσμεύσεις σας. Μπορεί να μετονομαστεί. Τις δεσμεύσεις του 12 τις έχω βρει. Αφήστε να πούμε αυτό αμέσως μετά. Λοιπόν, η Τρόικα είναι δύο πράγματα. Είναι το πολιτικό επίπεδο των θεσμών. Όπου πάνω από το πολιτικό επίπεδο που λέγεται Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Δούνου Του, υπάρχουν οι κυβερνήσεις. Στο Δούνου Του, ποιο είναι το πολιτικό επίπεδο? Ποιος είναι ο πολιτικός υπεύθυνος του Δούνου Του? Ποιο είναι το αφεντικό? Δεν υπάρχει. Η Γενική Διευθύντρια, δεν κυρία Λαγκάρντ. Δεν υπάρχει. Είδατε λοιπόν που μπλεκόμαστε. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Όλα ξεκινάνε από το γεγονός ότι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν υπάρχει πολιτικό επίπεδο. Ακούσατε τη δήλωση που έκανε ο Ομπάμα? Όλοι είπανε, η Αμερική συγκρούεται με τη Γερμανία. Ξέρετε πόσες φορές τα έχει πει αυτά ο πρόεδρος Ομπάμα? Πάρα πολλές φορές. Ο αρμόδιος υφυπουργός, παλαιότερα ο κύριος Σμαρτ. Δηλαδή δεν θεωρείτε ότι η δήλωση αυτή στηρίζει καμία... την ελληνική κυβέρνηση? Την στηρίζει ρητορικά, φιλικά. Τα έχει πει αυτά πάρα πολλές φορές ο Αμερικανός πρόεδρος. Και ο Αμερικανός... Δεν θα έχει καμία επίπτωση. Ακούστε με, να είμαστε ρεαλιστές. Όχι, ρωτώ, θα έχει επίπτωση. Καμία συμπεριφορά του Δούνου Του. Καμία. Ξέρετε τι είπα στον πρόεδρο Ομπάμα στην τελευταία φορά που είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του, παρουσία του πρωθυπουργού, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Κάρντιφ το Σεπτέμβριο? Τι θέλετε? Σας στηρίζουμε. Λέω, θέλω αυτό που μου λες τώρα, αγαπητέ πρόεδρε, να το πεις στην διοίκηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και πιο συγκεκριμένα στον Αμερικανό αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή. Γιατί ο Γενικός Διευθυντής είναι κατά παράδοση Ευρωπαίος, τώρα η κυρία Λαγκάρντ, προηγουμένως ναι, ο κύριος Στροσκάν, αλλά πάντα ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής είναι Αμερικανός. Λοιπόν, δεν υπάρχει πολιτικό αφεντικό με την έννοια αυτή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από εκεί ξεκινάνε όλα. Η Τρόικα είναι η αμφισβήτηση της Κομισιόν, της Επιτροπής. Διαβάζω συναδέλφους σας που λένε ο Γιούγκερ δεν θέλει την Τρόικα. Μα ορθά, ποτέ δεν την ήθελε η Επιτροπή. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επευλήθη στην Ευρώπη. Ναι, αλλά τώρα φαίνεται ότι έχει και έτοιμο σχέδιο. Προσέξτε. Ακούστε με. Τίποτα δεν είναι τόσο απλό και υπάρχει μια συνέχεια σε όλα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νιώθει προσβεβλημένη από την ύπαρξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην καρδιά της Ευρωζώνης. Και η Τρόικα συνιστά αμφισβήτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί η Γερμανία και άλλες κυβερνήσεις είπανε η Επιτροπή δεν προέβλεψε την κρίση και δεν έλαβε μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης. Της κρίσης της πανευρωπαϊκής, το 2008. Άρα βάλαμε το Δούνου Του ως υποκατάστατο της Επιτροπής. Και στη συνέχεια έγινε το εξής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ταυτίστηκε με το Δούνου Του και έμεινε μόνη της σε πολλά θέματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, όπως και να το κάνεις, το σχήμα πάντα ήταν το εξής. Και συνιστώ εκφήμως στην κυβέρνηση να το προσέξει αυτό. Πάντα γίνεται μια πολιτική διαπραγμάτευση. Ό,τι πήραμε, το πήραμε με πολιτική διαπραγμάτευση στο υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή, με Μέρκελ, με Σαρκοζή, με Ολάντ αργότερα, με τον Τρισέ, με τον Ντράγκη στη συνέχεια. Ο κύριος Παπανδρέου στη συνέντευξη που μου έδωσε είπε ότι το Δούνου Του επευλήθη από τη Μέρκελ. Ναι, τότε. Σωστό. Αυτό. Απλώς εμείς είχαμε την εντύπωση εδώ ότι είναι όπλο δικό μας το Δούνου Του. Ενώ στην πραγματικότητα το επέβαλε η Γερμανία. Στην Ελλάδα και ο ίδιος είχε την εντύπωση ότι είναι περίστροφο που το βάλει στο τραπέζι. Η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία το ήθελε και το θέλει. Γι' αυτό η Γερμανία δεν υποχωρεί. Αλλά προσέξτε το σχήμα. Πάντα γινόντουσαν σύνοδοι κορυφής μικρές για να καταλήξουμε σε μεγάλες φάσεις του προγράμματος. Πάντα ήθελε συνεννόηση με καγκελάριο, με Γάλλο πρόεδρο, με πρόεδρο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με πρόεδρο Επιτροπής. Τώρα θέλω... Όμως, με επιτρέπετε, παρακαλώ. Όμως αυτοί λέγανε πάντα, θέλουμε μία έκθεση τεχνοκρατική από τους αρμόδιους υπαλλήλους και άρα γραφειοκράτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Δούνου Του, που είναι ούτως ή άλλως ένας υπαλληλικός μηχανισμός χωρίς καθαρές πολιτικές αναφορές. Γιατί τι πολιτικές αναφορές? Είναι παγκόσμια. Μάλιστα. Η σύνθεση. Τώρα, αυτό θα γίνει θέλω, και τώρα. Κύριε Πρόεδρε. Αυτό θα γίνει και τώρα. Τι εννοείτε? Τώρα πρέπει να υπάρξει
η πολιτική διαπραγμάτευση, αυτό θα κάναμε και εμείς και έτσι έχουμε κάνει πάντα. Αλλά θα σου πούνε αυτοί, για να ολοκληρωθεί, θέλουμε την έκθεση της Τρόικας. Μην τη λέτε Τρόικα, λέει ο Σαπέν, ο Γάλλος υπουργός. Είπε την τρίο. Η μουσική, πείτε την η μουσική τρίο, έχει πολλές έννοιες. Μπορούμε να την πούμε τρίο, κουαρτέτο. Ο κύριος Βαρουφάκης είπε με τον Ντάιζενμπλουμ, δεν δεχόμαστε την Τρόικα, αλλά δεχόμαστε τους δύο ευρωπαϊκούς θεσμούς συν το δούνου του. Εντάξει, ας μην είναι τρίο, ας είναι ντουέτο plus one. Duo plus one. Δηλαδή, θέλω να πω. Λέτε ότι θα γίνει με το ονομασία απλώς. Προφανώς. Αυτό λέτε. Μα προφανώς. Μήπως άλλωστε, όμως, να σας πω κάτι. Μήπως δεν γίνει με το ονομασία, αλλά πάμε σε έλεγχο πια δεν, αποκλειστικά μα την Ευρώπη. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Αποκλειστικά την Ευρώπη. Με συγχωρείτε, κύριε άλλωστε, μα αυτό, να σας πω όμως. Η παράταση όμως. Ναι, αλλά κύριε Βενιζέλο μου, εδώ λίγο. Τι μου λέτε τώρα. Όχι, μου λέτε ότι ο Σαμαράς όταν πήγε στο Βερολίνο πριν από 1,5 μήνα. Αφήστε τι έκανε ο Σαμαράς στο Βερολίνο. Μου λέτε ότι όταν πήγε στο Βερολίνο και είπε δεν θέλω το δούνο του μπροστά στη Μέρκελ. Ότι έλεγε πράγματα που όχι, δεν μπορούν να γίνουν. Εγώ, δηλαδή, δεν γίνεται τα ίδια όταν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ όχι, να μην ισχύουν και όταν τα λέει ο Σαμαράς να ισχύουν. Είπε ο Σαμαράς, δεν είπε πήγε ο Σαμαράς στο Βερολίνο και είπε κύριε, το δούνου του εκτός θέλετε Τρόικας. Θέλετε την αλήθεια ή θέλετε να κάνουμε. Κύριε Πρόεδρε, μία... έγινε αυτό που λέω, ναι ή όχι. Δεν το ξέρω. Δεν το θυμάμαι. Δεν το ξέρετε. Τι εννοείται. Δεν πήγε ο Σαμαράς. Και είπε τι. Και είπε στη Μέρκελ ότι δεν θέλω το δούνου του πλέον να φύγει από το πρόγραμμα. Δεν το ξέρω πού το ακούσατε. Δημόσια το είπε. Δηλώσεις έκανε. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν το θυμάμαι. Σοβαρολογείτε. Θυμάμαι τώρα πολύ καλά τι είπα εγώ. Είναι έτσι όπως σας, να σας το λέω. Πω, έκανε εγώ δημόσιες δηλώσεις ακούστε, για την έξοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από το πρόγραμμα. Λοιπόν, κύριε το ίδιο λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε με, δεν το είπα αυτό. Δεν αναφέρθηκε καθόλου στον δούνο του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσατε όχι, τίποτα. Λέει όχι Τρόικα. Όπα, λέει ακούσατε όχι άλλο, τρόικα. Όχι Τρόικα. Λέει έλεγχος από τους ευρωπαϊκούς όχι, θεσμούς. Όχι, όχι, όχι. Ακούσατε τίποτα για το δούνου του. Λέει όχι, δεν άκουσα. Κρατήστε αλλά το αυτό, σας άκουσα, παρακαλώ. Κρατήστε το. Αλλά λέει έλεγχο κρατήστε από τους ευρωπαϊκούς το θεσμούς. Κρατήστε. Όπως οι υπόλοιπες δεν χώρες. Ακούσατε την τελευταία εβδομάδα τίποτα περί δούνου του. Δεν άκουσα. Έτσι, κρατήστε το. Γιατί η εκπομπή μας. Όμως μη μου λέτε ότι ο Σαμαράς δεν είπε να φύγει το δούνου του από το πρόγραμμα. Το λέω σκοπίμως, το λέω επίτηδες. Γιατί θέλω να αναδείξω αυτό που παγώ. Γιατί θέλετε να μεταφτίσετε με αυτά που είπε ο Σαμαράς. Μα ήσασταν μαζί κυβέρνηση. Όχι, δεν ήμασταν μαζί. Δεν γίνεται ξαφνικά με να δεν είστε. Δεν μετήκα στη σύσκεψη αυτή, με συγχωρείτε. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Γιατί μετά από δεν τη το είπατε τότε. Κύριε Χατζηνικολάου, τα έχω πει όλα δημόσια. Ακούστε να δείτε. Τότε αυτό δεν το είπα. Ακούστε να δείτε. Την τελευταία φάση των επαφών την έχω ξανακάνει όλη μόνο μου. Είδα μόνο μου τον κύριο Ντράγκη, είδα μόνο μου τον κύριο Μοσκοβισή. Και είδα μόνος μου τον κύριο Σόιμπλε στο Βερολίνο. Το Δεκέμβριο, πριν από την έναρξη διαδικασίας εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, έχετε καταγράψει την συνάντησή μου με Ντράγκη, Μοσκοβισή και Σόιμπλε. Πράγματι. Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούν οι διαδικασίες και πώς γίνεται η πολιτική διαπραγμάτευση, η σκληρή διαπραγμάτευση. Επομένως, τι μου λέτε τώρα, ότι έκανε λάθος ο Σαμαράς. Δεν λέω αυτό. Ότι χειρίστηκε λάθος το θέμα. Έχω εξηγήσει τι εννοούσε έτσι η κυβέρνηση. Δεν νομίζω, δεν θέλω να απολογηθώ ή να εξηγηθώ εκ μέρους του κυρίου Σαμαρά. Πιστεύω ότι εννοούσε αυτό που είχαμε συμφωνήσει. Αυτό που έχουμε συμφωνήσει, που είχαμε συμφωνήσει, ήταν ότι εμείς θέλουμε να μετατρέψουμε το πρόγραμμα του Δούνου του σε προληπτικό, ώστε να παραλληλιστούν τα δύο προγράμματα. Δεν μπορεί να είμαστε σε προληπτική πιστωτική γραμμή στην Ευρώπη χωρίς Τρόικα και να συνεχίζεται το πρόγραμμα του Δούνου του. Ξέρετε γιατί. Γιατί μας δεσμεύει να παίρνουμε λεφτά. 23/9 η συνάντηση Σαμαρά Μέρκελ, στην ναι, οποία ο Πρωθυπουργός ήταν δήλωσε. Ναι. 23/9. Ναι, ήμουνα στη Νέα Υόρκη. Σαμαράς Μέρκελ. Δήλωσε ο Πρωθυπουργός ότι ναι, θα τερματιστεί νωρίτερα η συνεργασία με το Δούνου του. Και εγώ σας λέω το εξής. Ερωτήθηκα γι' αυτό τις μέρες εκείνες στη Νέα Υόρκη. Και κυκλοφορεί η συνέντευξή μου αυτή. Θα δείτε ποια είναι η απάντησή μου. Ότι εφόσον πηγαίνουμε σε προληπτική πιστωτική γραμμή στην Ευρώπη, χωρίς Τρόικα και χωρίς μνημόνιο πλέον, αλλά με πολύ χαλαρότερους όρους, πρέπει για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και τη σχέση μας με το Δούνου του να την κάνουμε προληπτική. Γιατί? Γιατί αν μπορούμε να πάρουμε από την αγορά με ένα καλύτερο επιτόκιο, δεν έχουμε λόγο να παίρνουμε το σχετικά ακριβό επιτόκιο του Δούνου του. Το επιτόκιο το ευρωπαϊκό είναι 0,8. Το επιτόκιο του Δούνου του φτάνει τελικά
με το ένα και με το άλλο, κοντά στο 4. Ξέρετε τι συμπέρασμα βγάζω από αυτά που λέτε. Και με το θέμα του success story, ναι, και με το θέμα της εξόδου του Δούνου του από το πρόγραμμα νωρίτερα, όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, 23/9 στην κυρία Μέρκελ, βγάζω το συμπέρασμα ότι ο κύριος Σαμαράς είχε μία άλλη πολιτική, μία άλλη στάση. Κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε δύο διαφορετικά κόμματα. Ναι, αλλά ήσασταν μία κυβέρνηση. Γιατί αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή θα φωνάξει τον κύριο Τσίπρα εδώ να πολιτικοποιηθεί και τον κύριο Καμένο. Μου, και η ερώτησή μου, μέχρι στιγμή δεν έχει εμφανιστεί ο κύριος Καμένος να λέει άλλα πράγματα για τη διαπραγμάτευση. Μην βιάζεστε, λέει για άλλα, εδώ, λέει για άλλα θέματα. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με το κεντρικό θέμα της διαπραγμάτευσης και του τρόπου που προχώρησε. Και αντιλαμβάνομαι, κύριε Πρόεδρε, υποχρέωση ιστορική. Ότι αντιλαμβάνομαι ότι με βασικές επιλογές είχατε διαφωνία. Με συγχωρείτε. Δεν μπορώ να πω ότι είχα αλλά διαφωνία. Αλλά αυτό δεν βασικές... έγινε κατανοητό τότε. Γίνεται τώρα. Ακούστε, γιατί εμένα με ενδιαφέρει η πορεία της χώρας, η ιστορική καταγραφή και να βγούμε ωφελημένοι ως Έλληνες. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουν οι σημερινοί κυβερνώντες πώς κάναμε τη διαπραγμάτευση, πώς γίνεται η διαπραγμάτευση, ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Ο κύριος Σαμαράς εκφράζεται με τον τρόπο του, εγώ εκφράζομαι με τον τρόπο μου. Δεν μπορώ να εξηγώ τι εννοούσε κάποιος με τα δικά του λόγια. Δεν ήταν κάποιος, ήταν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης, στην οποία ήσασταν αντιπρόεδρος. Ναι. Και έχουμε συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο λοιπόν στο οποίο είχαμε συμφωνήσει και είναι το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να συμφωνήσει και η νέα κυβέρνηση. Έχει σημασία αυτό που λέω. Είναι ότι πρέπει να τελειώνουμε με το μνημόνιο και όχι να πάμε στη λογική της παράτασης και νέας παράτασης και νέας παράτασης με την Ελλάδα κρεμασμένη στα μανταλάκια εκτός αγορών, με επιπτώσεις οικονομικές στην ανάπτυξη, στην απασχόληση. Πρέπει να περάσουμε στην ομαλότητα, άρα πρέπει να φύγουμε από το μνημόνιο, να πάμε γιατί, στην... Ακούστε γιατί με, ακούστε αποκλείεται με. Να πετύχουν ακούστε κάτι με. Περισσότερο ακούστε από εσάς ακούστε στη διαπραγμάτευση. Ακούστε με, ακούστε. Γιατί το αποκλείεται. Δεν αποκλείω αυτό. Τίποτα και το εύχομαι. Αλλά σας λέω ποιο είναι αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Το αν πάνε καλύτερα, εμένα θα με χαροποιήσουν. Αλλά πριν πάμε στο καλύτερο, να πάμε στο minimum guarantee. Να πάμε σε αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Πρέπει οπωσδήποτε να φύγουμε από το μνημόνιο και όχι να το παρατείνουμε γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε. Γιατί είναι σαν οι αντιμνημονιακές δυνάμεις να προτείνουν την συνεχιζόμενη παραμονή μας στο μνημόνιο. Να περάσουμε στην προληπτική πιστωτική γραμμή. Προληπτική πιστωτική γραμμή σημαίνει χαλάρωση όρων και χαλάρωση εποπτείας. Ισχύει ούτως ή άλλως μόνο για ένα χρόνο. Σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τρόικα, γιατί σπάει το παλιό σχήμα. Και αυτή τη στιγμή πάμε σε προληπτική πιστωτική γραμμή στην Ευρώπη. Είναι απολύτως λογικό και αναγκαίο να πάμε σε προληπτικό πρόγραμμα του Δούνου του. Προς το παρόν τι έχουμε απέναντι σε αυτά. Έχουμε μία δήλωση της κυβέρνησης ότι θέλουμε παράταση της παράτασης, άρα μένουμε στο μνημόνιο, μένει και η Τρόικα στο μνημόνιο, χωρίς να περισσεύει δάνειο και μάλιστα έχουμε το εξής περίεργο, μνημόνιο χωρίς να θέλουμε τις δόσεις, άρα μόνο τα κακά, όχι τα καλά, το φτηνό, τις φτηνές δόσεις. Πάντως η κυβέρνηση προσέξτε, δεν ζήτησε παράταση του μνημονίου. Είπε ο κύριος Δραγασάκης. Ζήτησε ένα πρόγραμμα γέφυρα. Ένα πρόγραμμα γέφυρα, λέγοντας μάλιστα, όχι. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα όχι. Και τον κύριο Βαρουφάκη, λέγοντας μάλιστα ότι... Δεν υπάρχει πρόγραμμα γέφυρα, δεν υπάρχουν αυτό αυτά. Ζήτησε. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτό ζήτησε. Ο κύριος Δραγασάκης, ο οποίος είναι πιο προσεκτικός, θα μου επιτρέψετε να πω, και πιο έμπειρος πολιτικά, είπε χθες σε συνέντευξή του στο Μέγκα ότι... Θα βρεθούν τρόποι να ζητηθεί η παράταση. Τον άκουσα, έτσι. Αλλά δεν... Αυτό είπε. Δεν άκουσα να μιλάει για παράταση για παράταση, ρητά... Άκουσα να λέει ότι θα βρεθούν όχι, τρόποι θα να εξασφαλιστεί η ρευστότητα. Θα μου επιτρέψετε, αυτό το δεύτερο, ρητά, παράταση μέχρι τέλος Μαΐου. Και όταν ερωτήθηκε, θα τη ζητήσετε, είπε καλά, είμαι φαίνεται σε κολληθές, θα βρεθεί τρόπος. Αυτό είναι λάθος, διότι η παράταση μας αφήνει σε μια κατάσταση εκκρεμότητας. Μειονεκτικούς, με βλάβη για την οικονομία. Δεν υπάρχει επίσης ρευστότητα μέσω του ELA, διότι δεν επιτρέπεται οι τράπεζες, το είπα και προηγουμένως, να παίρνουν τα λεφτά του ELA, που είναι ούτως ή άλλως ακριβότερα από το δάνειο που μας χρωστάει ακόμη η Ευρώπη, τα 10,7 δις, και να τα δίνει στο κράτος. Δεν υπάρχει αυτό το σχήμα. Και σας λέω ποιο είναι το, αυτό που πρέπει να γίνει.
πρέπει να τελειώνει το μνημόνιο, να πάμε στην προληπτική πιστωτική γραμμή, τελειώνει έτσι το μνημόνιο και η Τρόικα, προληπτικό πρόγραμμα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και ξανακρατήστε υπογραμμισμένο ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι έννοιες, το ότι χρησιμοποιούμε δικής μας επινόησης έννοιες, δηλαδή πρόγραμμα γέφυρα, δεν σημαίνει τίποτα. Οι Ευρωπαίοι και το ΔΝΤ έχουν τις δικές τους έννοιες. Κύριε Πρόεδρε, έχω μπροστά μου. Σημαίνει μνημόνιο, προληπτική πιστωτική γραμμή και μάλιστα, τα προγράμματα του ΔΝΤ. Έχουμε... Και επίσης κρατήστε υπογραμμισμένο ότι δεν έχει γίνει ως τώρα καμία επαφή με το ΔΝΤ. Έχω μπροστά μου τις υποσχέσεις σας του 12. Και αφήσαμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Θα έρθουμε. Έχει σημασία να το πούμε. Θα έρθουμε, παρότι έχουμε επεκταθεί και δεν θα προλάβω να ρωτήσω για το ΠΑΣΟΚ που ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει, φαίνεται πιο πολύ. Έχω μπροστά μου τα σημεία των δικών σας δεσμεύσεων, όχι τα 18 σημεία του κυρίου Σαμαρά. Λέτε, πρώτο σημείο, δεν υπάρχει περιθώριο για νέες εισοδηματικές περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Δεύτερο σημείο, να διασφαλιστεί η συλλογική αυτονομία και το συλλογικό εργατικό δίκαιο στην Ελλάδα στα επίπεδα που είναι διασφαλισμένο κατά το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο. Τρίτο σημείο, να πέσει η ρευστότητα τουλάχιστον 50 δισεκατομμυρίων ευρώ τους επόμενους μήνες στην πραγματική οικονομία για επενδύσεις, κεφάλαιο κίνησης και δημιουργία θέσεων εργασίας. Τέταρτο σημείο, το ξεμπλοκάρισμα μεγάλων έργων υποδομής συνολικού προϋπολογισμού 55 δις ευρώ για δημιουργία θέσεων εργασίας και τζίρου στην αγορά. Πέμπτο σημείο, ενεργοποίηση του αναπτυξιακού πακέτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον τρόπο που ζήτησα με επιστολή μου προς Μπαρόζο. Έκτο σημείο, η αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την καταπολέμηση της ανεργίας μέσω των προγραμμάτων των Δήμων για ευτεπιστασία, κοινοφελή εργασία και μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και νεανικής επιχειρηματικότητας. Αυτές είναι οι προεκλογικές τοποθετήσεις του 12. Είναι οι δικές σας προεκλογικές τοποθετήσεις. Λοιπόν, δεν είναι τα 18 σημεία Σαμαρά. Ναι, ναι. Είναι τα 6 σημεία Βενιζέλου. Είναι τα 6 σημεία. Έγιναν αυτά. Θα σας απαντήσω. Είναι τα 6 σημεία τα προεκλογικά του 12 του ΠΑΣΟΚ. Του 12. Μάλιστα. Το 12 λοιπόν μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Του Ιουνίου του 12, του Ιουνίου, πριν από τις εκλογές. Μας έδωσε ο ελληνικός λαός 12% και αναγκαστήκαμε να πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και τη Δημάρ, που εμείς θα θέλαμε να είναι η κυβέρνηση και με το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε ότι επιμέναμε να είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια είναι αυτό. Άρα έπρεπε να συμφωνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τη Δημάρ. Θυμάστε όταν ξεκίνησε η διαπραγμάτευση με την Τρόικα, ότι ξανά. Γιατί εγώ έλεγα να μην πάμε σε εκλογές, να μείνει η κυβέρνηση Παπαδήμου. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε τις εκλογές. Και αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Και πήρε 18% το Μάιο, και εμείς 13%. Και μετά πήρε 29%. Ναι. Και ήταν το πρώτο κόμμα. Και είχε και τη Δημάρ μέσα στην κυβέρνηση. Πάντως ούτε τα 18 σημεία του Σαμαρά, ούτε τα 6 του Βενιζέλου υλοποιήθηκαν. Όχι, έχει σημασία να σας πω για τα 6. Και ωραία τα θυμήσατε. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η διαπραγμάτευση, ο κύριος Τουρνάρας ήταν το πρόσωπο της ημέρας, όπως είναι τώρα ο κύριος Βαρουφάκης. Έτσι. Βέβαια δεν έχει την ίδια εμφάνιση, δεν έχει το ίδιο στυλ. Έτσι. Έχει ένα διαφορετικό στυλ ο καθένας. Αλλά πάντως ήταν στραμμένα τα φώτα στο νέο Υπουργό Οικονομικών. Και θυμάστε που λέγαν τότε διαφωνίες Βενιζέλου, Τουρνάρα, στον νέο Πρωθυπουργό και στο κόμμα της Αριστεράς που μπήκε στις κυβερνητικές ευθύνες και σφάζαν τον Μόσχο το συντευτό για τη Δημάρ. Όταν κάναμε τις συναντήσεις της τριμερής η αρχηγή, εγώ έλεγα πάντα πρώτα το μακροοικονομικό πλαίσιο, να συμφωνήσουμε με τους εταίρους, το μακροοικονομικό πλαίσιο, να βελτιώσουμε τους στόχους, δηλαδή να μειώσουμε το στόχο για υψηλό πρωτογενές πλεώνασμα, ώστε να έχουμε το περιθώριο μιας πιο χαλαρής αναπτυξιακής πολιτικής. Αυτό δεν έγινε δεκτό. Δεν μπορούσαμε να επιβάλλουμε όλες μας τις θέσεις 100%. Άρα δεν έγινε η διαπραγμάτευση όπως τη λέγαμε εμείς. Πρώτα το μακροοικονομικό πλαίσιο και μετά τα μέτρα. Στα άλλα όμως όλα, δηλαδή στα κεφάλαια για επενδύσεις και ανάπτυξη. Ναι, έγινε πολύ μεγάλη δουλειά στο ΕΣΠΑ, πολύ μεγάλη δουλειά και στο προηγούμενο ΕΣΠΑ και στο νέο. Πολύ μεγάλη δουλειά στην κοινή αγροτική πολιτική. Πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στην απελευθέρωση των υποδομών. Έπεσαν 50 δις ευρώ τους επόμενους μετά τις εκλογές μήνες στην πραγματική οικονομία. Έπεσαν αθρηστικά τα 20 συν 20. Ξεμπλοκάρανε έργα υποδομής 55 δις ευρώ. Όχι, δεν ξεμπλοκάραν 55 δις. Όχι, αλλά ξεμπλοκάραν 10 δις.
με τους οδικούς άξονες. Υπήρξε αναπτυξιακό πακέτο σοβαρό της Ευρώπης για την Ελλάδα. Ναι. Για την Ελλάδα όχι, αλλά υπήρξε τώρα το πακέτο Juncker. Το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό και προέρχεται είχαμε, από την πολιτική του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Των πολιτών. Μισό λεπτό. Είχαμε μείωση του εισοδήματος των πολιτών. Τα μέτρα όλα για το που θα πάει το κοινωνικό πλεόνασμα στις ευπαθείς ομάδες, τα μέτρα για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για τους ανάπηρους, για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των Ελλήνων, τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την ανεργία, τα προγράμματα της κοινοφελούς εργασίας και της αυτεπιστασίας στους Δήμους, όλα αυτά είναι το αίμα και ο υδρότας των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα 2,5 χρόνια. Μικρή διακοπή. Ποτέ δεν μπορέσαμε, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, θα μου επιτρέψετε να πω, ποτέ δεν μπορέσαμε μέσα στον οριμαγδό αυτόν να αναδείξουμε τις προσπάθειες και τη δουλειά που έχει κάνει η κοινοβουλευτική μας ομάδα και ποια είναι τα μέτρα που προώθησε το ΠΑΣΟΚ, είτε βάζοντας κόκκινες γραμμές, είτε επιμένοντας να προωθηθούν τα μέτρα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, όταν επιστρέψουμε, θέλω να επιλύσουμε... Να μιλήσουμε και για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνοι, αλλά θέλω να επιλύσουμε και δύο ιστορικές παρεξηγήσεις. Αν είναι παρεξηγήσεις. Μιλώ για το θέμα του δημοψηφίσματος, Κάνες και όσα ακολούθησαν. Φορές, ναι. Πρέπει να πούμε δύο λόγια, γιατί υπήρξαν νεότερες δηλώσεις του κυρίου Παπανδρέου. Εντάξει. Και θέλω επίσης να σας ρωτήσω πώς αντιμετωπίζετε την πρόταση Τσίπρα για εξεταστική επιτροπή για τα μνημόνια και ποιος, κατά τη γνώμη σας, φέρει μεγαλύτερη ευθύνη για το πρώτο μνημόνιο. Η Νέα Δημοκρατία του Καραμανλή ή το ΠΑΣΟΚ του Παπανδρέου τότε. Ωραία, ωραία. Μικρή διακοπή, επανερχόμαστε. Εσύ. Όχι εσύ. Εσύ. Ναι, εσύ. Έχεις ΟΤΕ Double Play. Σταμάτα τότε να πίνεις 20 εσπρέσο για λίγο Wi-Fi έξω από το σπίτι και άκουσέ με. Η μέρα που περίμενες έφτασε. Ενεργοποίησε λοιπόν το ΟΤΕ My Wi-Fi και κάνε το router σου Wi-Fi spot για να σερφάρεις απεριόριστα σε χιλιάδες σημεία στην Ελλάδα και σε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο εντελώς δωρεάν. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα στο otemywifi.gr. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Το χρυσό κουρέλι. Αυτό το Σάββατο με την Αγορά. Χάρης Αλεξίου. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, η συλλεκτική έκδοση με τις ζωντανές ηχογραφήσεις της μεγάλης ερμηνεύτριας που έγραψαν ιστορία. Το Σάββατο, η κασετίνα και με τα δύο CD. Μαζί. Ντένις Ρούσος. Άλλο ένα CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Αγορά, νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Μάρθα! Έλα, Γησίλε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλε. Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Η Real News ροκάρει και φέρνει αποκλειστικά τη δισκογραφία των Rolling Stones. Τα αυθεντικά άλμπουμ που έγραψαν ιστορία. Αυτή την Κυριακή, Some Girls 1978. Μαζί, Δημήτρης Μητροπάνος, κρυφά. Άλλο ένα υπέροχο CD με ανέκδοτες ηχογραφήσεις. Και Real Taste. Φτιάχνουμε τα πιο ψαγμένα κεφτεδάκια, δοκιμάζουμε συνταγές με τα 21 ελληνικά τυριά pop και μαθαίνουμε να μαγειρεύουμε με σουσάμι και ταχίνι. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Εσύ. Όχι εσύ. Εσύ. Ναι, εσύ. Έχεις ΟΤΕ Double Play. Σταμάτα τότε να πίνεις 20 εσπρέσο για λίγο Wi-Fi έξω από το σπίτι και άκουσέ με.
Η μέρα που περίμενες έφτασε. Ενεργοποίησε λοιπόν το OTE My Wi-Fi και κάνε το router σου Wi-Fi spot για να σερφάρεις απεριόριστα σε χιλιάδες σημεία στην Ελλάδα και σε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο εντελώς δωρεάν. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα στο otemywifi.gr. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, ε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Καίγεσαι να μάθεις το καιρό? Στο 11888 σου λέμε αμέσως. Αν τα κρυώνεις ή τα ζεσταίνεσαι, πού ακριβώς τα χιλιακάδα, αλλά κι αν ρίξει καρέκλες μέσα στη βδομάδα. 11888.